Κρήτης στην Αθήνα. Θαλάσσα, αμάν, αμάν, όλος ο κόσμος θαλάσσα. Όλος ο κόσμος θαλάσσα, εσύ σε τα χρογιάλι, ο φουπουράκι μου, εσύ σε τα χρογιάλι. Ανάθεμα, ανάθεμα σας κύματα. Σας κύματα. Ανάθεμα σας κύματα, ένα να μη με βγάλει ο φουπουράκι μου, να μη με βγάλει. Καλησπέρα στην Ψαροπαρέα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους από άκρη σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα σε όσους έχουν μπει ήδη και μας στέλνουν τα μηνύματα τους. Έχουμε μια ξεχωριστή εκπομπή σήμερα που έχει να κάνει με θέμα κυρίως τη συντήρηση. Θα το αναλύσουμε σε λίγο. Τετάρτη λοιπόν, 10 Νοεμβρίου 2021, στο μικρόφωνο του Crete FM 87 και 5, ο Μάριος Ζαργιανάκης. Μαζί μας σήμερα ένας πολύ φίλος και συνεργάτης ταυτόχρονα. Θα τον παρουσιάσω σε λίγο. Πρώτα θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. Καταρχήν περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Facebook, στη σελίδα μας Όλος ο Κόσμος Θάλασσα, με ελληνικά κεφαλαία. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, ό,τι χρειάζεστε. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-51-22-159. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Ο Γιάννης Ομανόπουλος στην κονσόλα είναι πάντα έτοιμος. Μέσω διαδικτύου μας ακούτε στο www.cretefm.com και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιμένουμε τα μηνύματά σας στο cretefm@gmail.com. Ελπίζω ότι η εβδομάδα που σας λείψαμε να περάσατε και ψαρευτικά ωραία. Πάνω απ' όλα προσέχουμε την υγεία μας. Δυστυχώς και τα κρούσματα ανεβαίνουν. Ας προσέχουμε λίγο παραπάνω. Στην παρέα μας ήδη είναι ο Παύλος Ωνεστίδης, ο Δημήτρης Ολιβαδάς. Γεια σου Λέρο, γεια σου Δημήτρη. Ο Σάκης ο φίλος από Λάρισα, ο Ανδρέας, καλησπέρα, πολύ ωραίο θέμα λέει. Ο Νίκος Ολιανός μας ακούει από Γερμανία λογικά. Γεια σου Νικόλα, έφυγε το καλάμι σου, έφυγε, μην ανησυχείς. Λοιπόν, επειδή το άργησα ήδη, μαζί μας σήμερα ένας πολύ φίλος όπως ανέφερα και συνεργάτης ταυτόχρονα, μια και βρίσκεται σε εταιρεία που συνεργάζομαι. Λοιπόν, είναι ο Νίκος Ολιβανός. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα Μάρια, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε που ήρθες. Να έχεις χρόνο να σε ζαλίσουμε, γιατί είναι δύσκολο το θέμα. Δεν πειράζει, έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο λοιπόν. Όπως προανέφερα και τις προηγούμενες μέρες, σήμερα το θέμα μας είναι η συντήρηση μηχανισμών, πότε χρειάζεται σέρβις ένα μηχανάκι, θα τα πούμε λίγο αναλυτικά. Εσύ δουλεύεις στην εταιρεία Σκαλής, αναλαμβάνεις μηχανάκια για Ντάιβα και Οκούμα. Για πάμε λίγο, να μας πεις δύο πράγματα για σένα πάνω απ' όλα. Για μένα
Εντάξει, ξεκίνησα στην αρχή από χόμπι, μ' άρεσε, μοντελισμός στην αρχή το έκανα, αλλά μετά με συγκυρίες και διάφορα τέτοια ήρθα μπήκα στην εταιρεία και ξεκίνησα να φτιάχνω τους μηχανισμούς, όχι μόνο τους προσωπικούς και όλου του ψαρευτικού κοινού. Που συνεργάζεστε, ναι, στην εταιρεία την Daiwa και την Okuma. Μάλιστα. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό? Με ψάρεμα, όχι, γιατί κάνω και χόμπι το ψάρεμα. Το ξέρω ότι κάνεις χόμπι το ψάρεμα. Έχουμε βρεθεί και σε διάφορα. Έχουμε παίξει και σε αγώνες. Και σε αγώνες μαζί. Ναι. Πόσα χρόνια είσαι γενικά στην εταιρεία? Στην εταιρεία είμαι 3 χρόνια, αλλά μηχανάκια φτιάχνω 1 δεκαετία. Μάλιστα. Τα δικά μου στην Ισία. Οπότε... πολύ για φίλες. Η εμπειρία είναι αρκετή πια, έτσι το συζητάμε. Έχω δει όλα τα μηχανάκια, την εξέλιξή τους, πώς φτιάχνονται και την που είχαν. Έχεις δει τα πάντα σε ένα μηχανάκι. Από το πρώτο Certate που βγήκε μέχρι το τελευταίο. Και το σημαντικό, έχεις δει και τεράστια θέματα, έτσι. Δηλαδή, μηχανάκια που λες δεν τα κουμπάω, ας πούμε, ναι, για τέτοια φάση, έτσι. Να πεις τι έχει κάνει ο άνθρωπος, πώς το κατάφερε. Γιατί αυτό τα έχω δει και εγώ αυτά. Είναι, ναι, λίγο μεγάλη ιστορία. Σωστό. Σε αυτό θα το αναλύσουμε πιο κάτω, στη συνέχεια. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα συντήρηση μηχανισμών. Ακούγονται διάφορα, ο καθένας κάνει τις αλχημίες τους. Υπάρχουν βέβαια και παιδιά εραστέχνες ψαράδες που από μόνοι τους κάνουν 2 πραγματάκια βασικά. Βεβαίως. Υπάρχουν και άτομα που πιάνουν τα χέρια τους. Πιάνουν τα χέρια τους και κάνουν και σωστή δουλειά. Ναι. Αλλά πλέον η τεχνολογία, πώς εξελίσσεται, δεν τους βοηθάει. Ναι. Χρειάζονται εξειδικευμένα μέχρι και εργαλεία και υλικά όπως είναι κάποια μαγνητικά λάδια. Ναι. Κάποια ειδικά γράσα που δεν μπορεί να τα προμηθευτούν ακόμα εύκολα και στο εμπόριο. Ακόμα και ειδικά κατσαβίδια ίσως, έτσι. Πλέον, ειδικά στην εταιρεία την Daiwa, χρειάζεσαι ειδικά εργαλεία για να ανοίξεις ένα μηχανισμό. Για να μην κάνεις προκαλέσεις και ζημιά. Ναι, αν δεν βάλεις το σωστό εργαλείο. Ναι, σωστό. Παράδειγμα απλό είναι ότι πριν 20 χρόνια το αυτοκίνητό σου άλλαζες λάδια σε 5 λεπτά, τώρα θέλει... Αυτό είναι και το κακό, γιατί και πριν 20 χρόνια απλά βάζεις λίγο λαδάκι και λίγο γράσο σε ένα μηχανάκι και δούλευε σωστά. Ναι. Τώρα, άμα κάνεις αυτό το πράγμα σε ένα μηχανάκι, μπορεί να του προκαλέσει περισσότερο πρόβλημα παρά να το επισκευάσεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συντήρηση μηχανισμών. Τι σημαίνει σωστή συντήρηση μηχανισμού? Συντήρηση μηχανισμού. Πρώτον, ένα μηχανάκι, ο μεγαλύτερος εχθρός του είναι η θάλασσα. Το αλάτι. Λογικό είναι, το αλάτι. Καλό είναι να γίνεται γενικά ένα σέρβις ή ένας έλεγχος πάνω σε ένα χρονικό διάστημα στο χρόνο αναλόγως στη χρήση του. Ναι, εντάξει. Τώρα, εγώ που μπορώ θα σε διακόπτω, δεν είναι ωραίο γιατί είσαι και φιλοξενούμενος. Δεν έχω. Αυτό έχει να κάνει, αν είναι και να το πω έτσι, σταθευμένο το μηχανάκι, δηλαδή παρατημένο, πάλι μπορεί να πάθει ζημιά. Ναι, άμα δεν έχεις πριν το θέσεις σε ακινησία. Άμα δεν το έχεις κάνει μια προεργασία, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στο μηχανισμό την ώρα που θα το χρησιμοποιήσεις. Αυτό μου έτυχε μετά την πρώτη καραντίνα, που όλα τα μηχανάκια είχαν μείνει σε ακινησία. Ερχόντουσαν το ένα μετά το άλλο, γιατί δεν είχε γίνει σωστή λίπανση ή καθαρισμός. Οπότε τα άλατα που είχαν μείνει εκεί είχαν θέμα... Μετά είχαν κάνει κάποια οξείδωση. Άρα το αλάτι κάνει καλό μόνο στην προβατίνα, σε τίποτα άλλο, έτσι. Ναι. Και κυρίως στο ψήσιμο. Τώρα, πώς κάνουμε συντήρηση σε ένα μηχανισμό? Από την αρχή, από ένα απλό μέχρι... Ένα απλό. Πρώτον, άμα το φέρει ο πελάτης προσωπικά ή έρθει σε κατάστημα, από κατάστημα, συνεργαζόμενος όπως είσαι εσύ, θα γίνει πρώτα μια σαν συνέντευξη, να το πω γρήγορη, τι πρόβλημα αντιμετωπίζει ο μηχανισμός του. Ναι. Δηλαδή μπορεί να μου πει, παράδειγμα, ότι ακούγεται ένας θόρυβος την ώρα που μαζεύω. Ναι. Αυτομάτως θα του πω, ας πούμε για παράδειγμα, αν μαζεύεις στον αέρα χωρίς αντίσταση, ακούς τον ίδιο θόρυβο? Θα μου πει όχι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στο line roller. Το οποίο είναι η πιο γνωστή ζημιά, να το πω. Ναι, έτσι. Το πρώτο που γίνεται ζημιά. Οπότε θα γίνει κάποια σαν συνέντευξη. Μετά θα παραλάβω εγώ το μηχανισμό και θα αρχίσω να τον λύνω. Όλα τα μηχανικά μέρη θα τα τοποθετήσω μέσα σε ένα μηχάνημα που λέει υπέρηχος. Αυτό τι θα κάνει? Θα περιφύγουν όλα η λίπανση και όλα τα άλατα που έχει πάνω στα μεταλλικά μέρη.
Με τον υπέρηχο. Με τον υπέρηχο καθαρίζεις όλο το ό,τι μεταλλικό έχει, φεύγουν από όλο πάνω, ό,τι γράσα έχει, ρινίσματα από κάποια μεταλλικά κομμάτια που τα οποία δεν είναι με γυμνό μάτι, δεν φαίνονται. Και μόλις να τελειώσει αυτή η διαδικασία ο υπέρηχος, εγώ καθαρίζω όλα τα πλαστικά μέρη και κάνω έναν έλεγχο, γενικά γρήγορο έλεγχο. Μετά, με το που τελειώσω από τον υπέρηχο, θα κοιτάξω τα γρανάζια για τυχόν φθορά. Κάποιο σπάσιμο ίσως ή φθορά γενικά. Συνήθως το μεγαλύτερο τέτοιο είναι όταν ακούμε ένα ελάχιστο θόρυβο, είναι κάποιο μικρό γρεζάκι πάνω στα δοντάκια. Ναι. Το μικρό, δηλαδή αυτό το λίγο που ακούμε, είναι αυτό το πράγμα, ότι έχει ένα μικρό γρέζι, να το πω, δοντάκι πάνω στα γρανάζια. Και μετά ό,τι χρειαστεί το αντλάζουμε. Κάνουμε έλεγχο σε όλα τα ρουλεμάν. Έχει, δεν έχει πρόβλημα το ρουλεμάν, θα το ελέγξουμε. Προσωπικά προτιμώ να αλλάξω και ρουλεμάν που δεν είναι και που το βλέπω ότι είναι αντέχει λίγο ακόμα, αλλά είναι έτοιμο να αλλάχθει, για να μπορεί ο πελάτης να έχει. Δηλαδή μη μου το φέρει μετά από ένα μήνα, μου πει μα που κάνεις πριν ένα μήνα σέρβις και τώρα ξανακούγεται. Συνήθως γίνεται και συνεννόηση με τον ίδιο. Του λέω, ξέρεις κάτι, έχεις και ένα ρουλεμάν που θα χρειαστεί άλλαγμα σε κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι το άδειο το κόστος. Θες να το αλλάξουμε, ναι, τώρα. Καλά, ναι, είναι μια. Για να μην ξανανοίγει το μηχανάκι. Για να μην ξανανοίγουμε το μηχανάκι. Να ρωτήσω κάτι εδώ τώρα. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει και για να αλλάξει ένα ρόλερ, ένα ρουλεμανάκι και χρειαστεί κάτι που τα αφήσει, αν το φέρει μετά από ένα μήνα, στην ουσία ανεβάζει και το κόστος του, γιατί θα ξαναγίνει σέρβις το μηχανάκι από τη στιγμή που ανοίγεται, έτσι. Ναι, αναγκαστικά όταν ανοιχτεί ένα μηχανάκι. Τώρα σε αυτό είναι σε λίγο. Θα υπάρχει κάποια χρέωση. Ναι. Και ειδικά άμα έχει μαγνητικό λάδι. Για το οποίο είναι πιο ακριβό, έτσι. Είναι πιο ακριβό, θα πρέπει να το βγάλω, να ξαναβάλω μαγνητικά. Ωραία, ερώτηση τώρα εγώ για να σου κάνω και λίγο έτσι τον αντίλογο. Τα απλά λάδια με τα μαγνητικά έχουν θέμα ότι κρατάει και περισσότερο ένα μηχανάκι καλύτερο, να το πω έτσι, καλύτερη λίπανση, δηλαδή. Το μαγνητικό λάδι είναι μια θωράκιση στο μηχανισμό, να μην μπαίνει μέσα υγρασία. Ναι. Το οποίο όμως ταυτόχρονα είναι και ένα, σου αποτρέπει να κάνεις πιο γρήγορα σέρβις ή δεν παίζει ρόλο? Σου αποτρέπει να κάνεις πιο γρήγορα σέρβις γιατί δεν εισχωρεί μέσα στο μηχανισμό υγρασίες και άλλα. Εντάξει, τώρα αν το βρέχουμε ή το ρίχνουμε στη θάλασσα, δεν έχει, εννοείται και θέλει. Ωραία, επειδή μας ακούνε και ανθρώποι που ίσως ξεκινάνε το ψάρμα τώρα ή έχουν και ένα απλό μηχανάκι, ρε παιδί μου, ναι. Που, δηλαδή τώρα έρχομαι σε δύσκολη θέση και εγώ να το πω, δηλαδή ένας που έχει ένα μηχανάκι σε αξία 20-25 ευρώ. Μηχανάκι είναι γι' αυτό. Όχι, εννοείται, δεν είναι αυτό. Και εγώ ψάρευω και με ευθύνα μηχανάκι, δεν το λέω ψωνίστηκα. Αυτός που λέει, ας πούμε, τώρα με 25 ευρώ μηχανάκι, δεν με συμφέρει να το πάω για σέρβις σε μια εταιρεία που μπορεί να στοιχήσει ένα τάδε ποσό, 15 ευρώ, λέω τώρα εγώ, μια τυχαία τιμή. Αυτός, αν κάθε 5-10 ψαρέματα ανοίγει το ρολεράκι του, μπορεί να κάνει μόνος του μια συντήρηση. Βεβαίως, ναι, γίνεται. Αυτό μπορεί να ανοίξει το ρόλερ και να του βάλει. Εγώ προσωπικά θα προτείνω λίγο γράσο καλς. Όχι λάδι. Βοήθησε μας λίγο, τι είναι αυτό? Είναι ένα γράσο απαλό, δεν είναι σκληρό. Ναι. Τι είναι, είναι γράσο με κάποια μορφή σιλικόνης μέσα ή? Ναι, είναι πολύ μαλακό γράσο, δεν είναι κολλώδες, να το πω, να κολλάει. Όπως βάζουμε στα ρουλεμάνα, με τους σκάφους σας, με στις ροδές, καμία σχέση. Ένα πιο απλό, πιο απλό. Πολύ ωραία. Γιατί, ναι, βάζω γράσο. Ναι. Γιατί αν βάλουμε λάδι, όχι ότι δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, απλά το λάδι που βάζουμε είναι πολύ μαλακό, δηλαδή αραιό. Οπότε θέλει σχεδόν σε κάθε ψάρεμα να βάζουμε λάδι γιατί στεγνώνει. Δηλαδή όποιος θέλει να βάλει λάδι στο μηχανισμό του, απλά σε κάθε ψάρεμα που γυρίζει σπίτι και το πλένει, το καθαρίζει, που θα πούμε παρακάτω πώς γίνεται αυτή, ναι, η συντήρηση. Γιατί είπες μια κουβέντα που με προβλημάτισε. Όχι, δεν το λέω. Ξέρω ότι θα τα πούμε συνέχεια. Ναι. Θα χρειάζεται συνέχεια να του βάζει λάδι γιατί στεγνώνει. Ωραία. Όταν φτάσει σε ένα σημείο ένα μηχανάκι και έχει κολλήσει τελείως το ρόλερ, εκεί υπάρχει τρόπος να βγει, δηλαδή από κάποιον μόνος του ή θέλει πάλι ειδικό? Καλό θα είναι να, για να μην γίνει περισσότερη ζημιά, να έρθει στο εξοκατάστημα για να το εξοκατάσουμε. Άρα όσοι μας ακούνε και θέλουν να προσέχουν, κάποιοι τα προσέχουν βέβαια, καλό είναι μην περιμένουν το ρόλερ όταν αρχίζει και κάνει θόρυβο ή να περιμένουν να γίνει ένα σώμα με το pick-up.
Γιατί μετά τα πράγματα δυσκολεύουν, πάμε και για ζημιά και σε άλλα στοιχεία του μηχανισμού. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε και το bail, αυτό που λέμε το... Ναι. Όλο το pick-up αυτό το σύστημα. Το οποίο ανεβάζει και τιμές παραπάνω. Γιατί ανεβάζει αυτό πολύ το κόστος. Βέβαια. Δηλαδή, έχω δει τέτοιες μορφές και έχεις δει τέτοια μηχανάκια τα οποία να μην δουλεύει καθόλου. Αρκετές φορές το έχω δει. Επειδή σε 5 λεπτά θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα, ο λιγόλεπτο, και έχουμε πολλά να πούμε. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, επειδή εσύ το λες στους πελάτες σου και εγώ το λέω, ότι αν φτάσει σε σημείο το ρόλερ και δεν γυρνάει και κάθε μέρα να αλλάζει μπετονιά κάποιος, η μπετονιά καταστρέφεται γιατί δεν τη βοηθάει. Εννοείται και το νήμα και η μπετονιά μπορεί να καταστραφεί από αυτό το πράγμα, από το ρόλερ μόνο. Και να έχει απώλεια και στα ψαράκια, δηλαδή, σου παράδειγμα και στα μου ήρθε πειράματα. Πριν κάτι μέρες που μου λέει έχει χαλάσει το... Μου τρώει το νήμα, βάζω καινούριο νήμα και μου το τρώει. Του λέω στην αρχή και εγώ λέω πως έχεις κάποιο σπασμένο δαχτυλίδι. Το πιο κλασικό. Το έχω ελέγξει, μου λέει, τι γίνεται, μου λέει, μπορείς να μου φέρεις το μηχανισμό σαν να το δω. Και είχε κολλήσει το line roller και από, επειδή είχε λεπτό νήμα, πέρναγε είχε μέσα. Φάει το, είχε σκίσει, το ράουλο. Με αποτέλεσμα να του γίνεται αυτή η ζημιά. Έχουμε να πούμε ακόμα για το roller, επειδή με ρωτάνε όμως και κάποιοι άνθρωποι. Ήταν μια ερώτηση που θα την έκανα κι εγώ. Λέει ο Παύλος εδώ Ανεστίδης, μηχανισμοί που αντί για line roller έχουν τεφλόν αντί για ρουλεμάν, μπορούμε να βάλουμε ρουλεμάν ή δημιουργούμε πρόβλημα στο μηχανισμό? Και πριν απαντήσεις, είχα δει παλιά και γνωστής εταιρείας μηχανάκια τα οποία είχαν τεφλόν, δηλαδή αυτό το τεφλονάκι για ρουλεμάν, το οποίο δεν ήταν και φθηνό. Μα τα τεφλόν δεν είναι φθηνά. Ναι, δεν είναι φθηνά, λέτε. Όχι. Είναι λίγο πιο φθηνά από ένα ρολεμάν. Δεν είναι. Ξέρεις για στο Λεωνίκο, γιατί και εγώ τώρα το μαθαίνω, δεν το ήξερα. Υπήρχαν άνθρωποι που μου λέγανε, ρε, εσύ 100 ευρώ μηχανάκι έχει τεφλόν μέσα, αν είναι δυνατόν, δεν μπορούμε να βάλουμε ένα ρολεμάν. Άρα δεν είναι κουφό αυτό, δεν είναι κάτι παράξενο. Όχι. Όχι. Το χρησιμοποιούν πολλές εταιρείες το τεφλόν. Ναι. Άμα δεις και τα μηχανάκια που έχουν ρολεμάν, έχουν ένα ρολεμάν και ένα τεφλόν. Ναι. Η Ντάιβα ή ο Κούμα που συνεργάζεσαι και δουλεύεις εκεί, υπάρχει κάποιο μηχανάκι που έχει τεφλόν αντί για ρουλεμάν? Στην Ντάιβα έχει το BG. Με τεφλόν το BG, Με τεφλόν το BG το MQ, το οποίο όμως... Το MQ γιόλας. Και το MQ, δεν, το τεφλόν δεν παράγει πολύ θερμότητα. Ναι. Εξής. Ναι, το έχω συναντήσει και σε ψαροντούφεκα, σε κεφαλές και τέτοια. Μπορεί να πεις το ρόλο. Απλά αυτό που μας έλεγε και ο φίλος μας εδώ, ο Παύλος, μπορούμε να αλλάξουμε, να βάλουμε. Υπάρχουν και kit ρουλεμάν που μπαίνουν στο ρόλερ. Απλά, αν βάλουμε ρουλεμάν, θέλει λίγο πιο προσοχή η συντήρησή του. Ναι. Δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο μηχανάκι. Εμείς έχουμε. Δηλαδή, έχουμε και kit που μπαίνει και στο Exceller, ας πούμε, παράδειγμα της Ντάιβα, που αντί για τεφλόν μπορούμε να βάλουμε ρουλεμάν. Μάλιστα. Το line είναι, γενικά το ρουλεμάν τώρα εκεί και το roller είναι μια μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι θα έχεις να πεις και άλλα πράγματα σίγουρα. Μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για το line roller. Εσύ θες να συμπληρώσεις κάτι για το line, για το roller γενικά εκεί, ή να προχωρήσουμε σε κάποιο άλλο θέμα? Θα το πούμε και παρακάτω, το line roller στη συντήρηση που κάνουμε από μόνοι μας. Πολύ ωραία. Σε ένα μηχανισμό. Ωραία. Γενικά πάντως είναι ένα πρόβλημα νούμερο ένα σε όλους τους μηχανισμούς. Είναι εκεί που καταπονείται, γιατί περνάει είτε μπετονιά είτε νήμα, δέχεται πολύ ποσότητα νερού λόγω της υγρασίας που περνάει η μισινέζα και θέλει γενικά περισσότερη προσοχή. Απαγορεύουμε λιπαντικά τύπου αποκόλληση, σιδήρουμε. Αυτά τα λιπαντικά δυστυχώς είναι διαβρωτικά για ένα μηχανισμό. Ωραία, εγώ μια χαζομάρα που θα σου πω τώρα. Όταν όμως είναι κολλημένο και ο άλλος θέλει να το βγάλει, δεν θα χρησιμοποιήσει λίγο το WG40? Θα μου το φέρει και θα το βάλω στον υπέρηχο. Και σπάει όλα αυτά, έτσι. Ναι, και δεν θα χρησιμοποιηθεί καθόλου το διαβρωτικό. Ναι. Ο υπέρηχος κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή και κολλημένο τελείως να είναι, Νίκο, θα φύγει. Ναι. Έχει τύχει πολλές περιπτώσεις που μηχανισμός που είναι κολλημένος με οξείδωση και με σκουριά, με τον υπέρηχο, με λίγο υπομονή, έχω καταφέρει και το έχω ξεκολλήσει χωρίς να καταστρέψουμε τον μπέιλ. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί και εγώ, να σου πω την αλήθεια, για να ξεκολλήσω ρουλεμάν σε μηχανάκι απλό. Κοίτα, μιλάω για μηχανάκι τώρα που ο άνθρωπος θέλει να ανάξει ένα ρουλεμανάκι 2-3 ευρώ. Και
Τώρα δεν μπορούσαμε να το στείλουμε τώρα 10 ευρώ μηχανάκι σε εταιρείες να πληρώνουν 15 ευρώ σερβις. Είναι και πάντα βάση τι συμφέρει να ασχοληθεί ο άλλος, έτσι. Ναι. Είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Είναι 8 και 29 λεπτά, κυρία Γιάννη. Θα μας βάλεις τραγούδι μόνο... Διαφημίσεις. Ωραία. Ερχόμαστε σε 2-3 λεπτάκια, παιδιά. Κρήτη FM. Λοιπόν, δεύτερο μισάωρο, μαζί μας ο Νίκος Ολιβανός, όπως προαναφέραμε. Στην παρέα μας αρκετοί φίλοι, οι οποίοι στέλνουν μηνύματα και σε προσωπικό επίπεδο. Όποιος θέλει μήνυμα, είπαμε, στο Όλος ο Κόσμος Θάλασσα σελίδα μας στο Facebook, μας αναζητεί, κάνει και ένα like σελίδα, δεν είναι κακό. Τα μηνύματά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα περιμένουμε στο cretefm@gmail.com. Ο Γιάννης Ομανόπουλος συνεχίζει να είναι στην κονσόλα, δεν ξέρω πόση ώρα θα μείνει. Τον βλέπω, εντάξει, χαμόγελα αυτό. Λοιπόν, Όλος ο Κόσμος Θάλασσα, δεύτερο ημίωρο, συντήρηση μηχανισμών. Νίκο, είπαμε έτσι 5 βασικά πράγματα. Τι σημαίνει συντήρηση, τι γίνεται δηλαδή. Θες να τελειώσεις κάτι για τη συντήρηση, να περάσουμε στην έννοια service, πιο σημαντικά πράγματα. Τώρα, αυτό που πρέπει να πούμε λίγο για το στο service είναι λίγο για το μαγνητικό λάδι. Ναι. Μερικός κόσμος ακόμα δεν το γνωρίζει τι γίνεται με το μαγνητικό λάδι. Αυτό είναι μια τεχνολογία της Daiwa, το Maxil που λέμε, το οποίο τι κάνει, είναι μεταλλά και θωρακίζουν με ένα μαγνητικό πεδίο να μην περνάει υγρασία μέσα. Δηλαδή με λίγα λόγια το λάδι απλώνεται παντού σε όλη την κίνηση. Κάνει ένα φιλ στα κενά που έχει ο μηχανισμός και μπορεί να περιστρέφεται ένας άξονας και να έχει ένα πεδίο δίπλα με λάδι και να μην αφήνει να περάσει κάποιο υγρό στοιχείο. Και θα με ρωτήσει τώρα ο φίλος μου ο Παύλος εδώ, και ο κάθε Παύλος, από ποια τιμή και πάνω είναι τα μαγνητικά φρένα στα μηχανάκια τα Daiwa? Και δεν θα το προχωρήσουμε εδώ, γιατί έχουμε να πούμε άλλα πράγματα. Από ποια τιμή και πάνω? Υπάρχουν και μηχανάκια που είναι ακριβά και δεν έχουν μαγνητικά φρένα. Μαγνητικά λάδι. Υπάρχει και μηχανάκι που έχει 130 ευρώ και έχει μαγνητικό λάδι. Ποιο είναι αυτό, αν επιτρέπετε? Το Fuego. Το Fuego. Το Fuego είναι μαγνητικά φρένα. Από, δηλαδή το Exceller και πάνω, μετά ξεφεύγουμε, έτσι. Μετά το Exceller. Πάμε στο Fuego που από εκεί και πέρα έχει. Που έχει μαγνητικό λάδι. Ωραία. Για τη συντήρηση. Πότε χρειάζεται ο μηχανισμός service? Πάμε. Πάμε τώρα εδώ. Τώρα εδώ. Αρχίζουν τα δύσκολα. Αρχίζουν λίγο τα δύσκολα. Εγώ θα πω αναλόγως τη χρήση. Δεν θα πω ούτε χρονική. Κάποιο χρονικό τέτοιο, μόνο όταν είναι. Γιατί μπορεί να χρειάζεται ένας μηχανισμός κάθε και 6 μήνες. Ναι. Άμα ψαρεύει ο άλλος κάθε μέρα. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν κάνει τρόπο ζωής. Γιατί έχουμε και άτομα που είναι επαγγελματίες. Ναι. Οπότε εκεί τα μηχανήματα δέχονται άλλες καταπονήσεις. Οπότε χρειάζεται πιο συχνά συντήρηση. Λογικό είναι. Όπως ένα ταξί που κυκλοφορεί όλη μέρα δεν είναι το ίδιο με ένα άγιο ταξί. Οπότε μόλις δει κάποιος ότι κάτι έχει στο μηχανισμό του, κάτι τον ξενίζει, κάποιος θόρυβος, κάτι, καλό θα είναι πριν δημιουργηθεί μεγαλύτερη ζημιά ο μηχανισμός να έρθει για συντήρηση. Ωραία, παραλαμβάνεις εσύ το μηχανάκι λοιπόν πάλι? Το παραλαμβάνω και κάνουμε τη συντήρηση που χρειάζεται. Μετά, αν πέσει στη θάλασσα, προσωπικά δίνω και λίγο προτεραιότητα σε μηχανισμό που θα πέσει στη θάλασσα, γιατί εκεί έχουμε άλλα θέματα μετά και στα γρανάζια και στα ρουλεμάν, μη δημιουργηθεί πρόβλημα. Για μένα προσωπικά θα πρέπει ο μηχανισμός όταν πέσει στο νερό την άλλη μέρα να μου έρθει. Πολλοί έχω συναντήσει να μου κάνουν το εξής θέμα: το ξεπλένουμε νερό και αρχίζουν και του βάζουν παντού λάδι. Αυτό θα του δώσει μια ζωή για ένα μήνα. Μετά από το μήνα θα αρχίσει το πρόβλημα και θα είναι και πιο έντονο και θα έχουμε αρχίσει να έχουμε φθορά στα μεταλλικά μέρη του μηχανισμού. Να σου πω την αλήθεια, το έχω κάνει και εγώ σε μηχανάκι μου. Το οποίο όμως, να σου πω την αλήθεια, ακόμα το έχω και δουλεύει.
Απίστευτο όμως, έτσι. Πρέπει να ήταν όμως και λίγο, να το πω έτσι, επειδή ήταν ένα μηχανάκι για εγγλέζικο. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει, το Taurus, αν θυμάμαι καλά τη στίκα, είχε κανένα τρακοσάρι για εγγλέζικο μηχανάκι, ήταν ακριβό. Μήπως έπαιζε ρόλο να ήταν στεγανό, δεν ξέρω, και να μην έπαθε κάποια ζημιά. Όταν λες σου έπεσε όμως στο νερό, πώς σου έπεσε, σου έπεσε και όχι, το βγάλεις αμέσως ή απλά βράχη. Είναι ένα βίντεο το οποίο το έχω που μου το πήρε Λίτσα μέσα και δεν βούταγα να το πιάσω και ταξίδευε. Και άρα έπεσε. Έμεινε μέσα στο νερό 5 λεπτά, ναι. Και το ψάρι το έβγαλα κιόλας. Δηλαδή το έφερε ο Δημήτρης ο Ντούντας, θυμήθηκα, και το παλικάρι μας ήταν μαζί στο Φάληρο και που έπεσε και στο Φάληρο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε, ναι. Τώρα πλέον όμως είναι αλλιώς τα μηχανάκια, άλλη τεχνολογία, άλλα υλικά. Οπότε χρειάζεται ένα ξέπλυμα με γλυκό νερό. Δηλαδή ένας που θα του πέσει πρέπει να το ξεπλύνει με γλυκό νερό. Θα το ξεπλύνει με απιονισμένο νερό καλύτερα. Μάλιστα. Να το, όπως του πέσε στη θάλασσα, να το βουτήξει και σε απιονισμένο νερό και την άλλη μέρα να, πάει να μου έρθει για σέρβις και να μου γράψει και στο χαρτί, σε ένα χαρτάκι, μου έπεσε στη θάλασσα. Γιατί έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές μηχανάκια να μου έρχονται για σέρβις και να έχουν πέσει στη θάλασσα, που πίστεψε με, το καταλαβαίνω αν έχει πέσει στη θάλασσα ένας μηχανισμός. Καταρχάς έχει υγρασία μέσα. Ναι. Δεν είναι ντροπή να μου το πει κάποιος ότι μου πέσει στη θάλασσα, μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Καλά, σίγουρα δεν ντροπή είναι. Ναι. Οπότε, καλό είναι να μου το πει για να το βάλω και σε άμεση προτεραιότητα για να μην έχουμε περαιτέρω ζημιά. Να κάνω μια παρέμβαση εδώ. Από πολλές εταιρείες έχω συναντήσει κατά περιόδους που, να το πω έτσι, από τις κεντρικές εταιρείες, δηλαδή υπάρχουν μηχανάκια, ας πούμε, θα πούμε για την Daiwa, μιας και μιλάμε και για την Daiwa σήμερα, που είναι μηχανισμοί, δηλαδή μοντέλα που είναι καθαρά για θάλασσα και καθαρά για γλυκά νερά. Ισχύει αυτό δηλαδή? Ναι, υπάρχουν μηχανάκια που είναι καθαρά για γλυκά νερά. Αυτά, ας πούμε, που είναι για γλυκά νερά ή για θάλασσα, δηλαδή ένα που είναι γλυκού νερού και όλος το ψαρεύει θάλασσα casting, μπορεί να του πάθει πολύ πιο εύκολα ζημιά? Αν είναι δεν... τα στοιχεία του τέτοια που δεν θα αντέξει, ας πούμε. Αν δεν είναι τακτικός στη συντήρησή του, ναι, θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από ένα. Έχει μεγαλύτερη φθορά, γιατί ένα μηχανισμός που είναι γλυκού νερού δεν θα έχει ίνοξ ρουλεμάν. Ναι. Μπορεί να έχει απλά ρουλεμάν. Ναι. Δεν έχει τόσο αδιαβροχοποίηση όσο έχει ένας του γλυκού νερού. Ναι. Του αλμυρίου νερού, ναι, εντάξει. Ωραία, πάμε, προχωράμε. Να πούμε τη αυτή τη στιγμή την καλησπέρα μας στο φίλο μας το Χάρη από την Πάρο που μας ακούει. Α, πολύ ωραία, γεια σου Χάρη. Να μας στείλει και κανένα μεζέ από την Πάρο να έχουμε. Χριστούγεννα ναι. Έρχονται. Να έχουμε και τίποτα. Από την Πάρο πού, σε ποιο μέρος? Στην Άουσα. Στην Άουσα, μια χαρά. Επίσης, τώρα πότε χρειάζεται. Ένας μηχανισμός που θα χρειαστεί σέρβις πιο γρήγορα είναι τις βάρκες. Μία παρέμβαση. Ο Δημήτρης Απολέρο λέει, αντί για απιονισμένο νερό, μπορούμε να το ξεπλύνουμε και με νερό από air condition, που είναι νομίζω το ίδιο στυλ, έτσι. Πιστεύω πως είναι. Δεν είμαι και ψεκτικός, να ξέρω. Ναι, νομίζω ότι και από αφιγκρατήρες και τέτοια. Αφιγκρατήρες, ναι, είναι. Τώρα, αν πας και πέσει στη θάλασσα. Ναι. Καλό είναι να ξεπληθεί με ό,τι έχει και με. Ναι, γιατί έχω ακούσει κάτι, το ξεπλένω, το βάζω σε ρύζι και κάτι τέτοια. Καλά, το ρύζι είναι για την υγρασία στα γκίσια, το κάναμε παλιά. Δεν είναι. Ναι. Πρέπει να έρθει ο μηχανισμός. Μπορεί να θα γίνει απλά ένα σέρβις και να μην αλλάχτη, να έχει κάποιο θέμα κάτι, αλλά θα χρειαστεί. Λοιπόν, να πούμε ένα καλησπέρα στο Θάνο το Κογκάκι που μπήκε πριν λίγο. Στον Αντρέα, λέει πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Στο Σωτήρι το Δήμου, γεια σου Σωτήρι. Στο Βασίλη το Βλάχο, γεια σου Βασιλάκο. Κερνάμε καφέ αύριο να περάσει. Πάμε στον Νίκο, γιατί γίνονται και παρεμβάσεις και του κόβουμε τη φορά. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Την καλησπέρα μας όλα τα παιδιά που μας ακούνε. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε. Θα πούμε τώρα για τους μηχανισμούς του σκάφους. Ναι, είναι εκεί μια δεύτερη. Χρειάζεται πιο συχνά συντήρηση, γιατί έρχονται σε άμεση επαφή με το σπρέι στην πορεία που πάμε. Και είναι το υγρό στοιχείο έρχεται πιο πολύ εσωτερικά στον μηχανισμό. Τώρα. Να, πριν πάμε στο σκάφος, ένας όταν τελειώνει το ψάρεμά του, πολλούς ακούω και λέει θα το πλύνω εγώ το μηχανάκι. Θα το πούμε πιο μετά. Μπορώ να το. Πες τώρα που το ξεκίνησα, αλλά θα το αναλύσουμε και πιο μετά λίγο την τακτική συντήρηση που θα έχει. Ωραία, άστο, θα πάμε τη σειρά όπως θέλεις. Ωραία, πάμε στο σκάφος. Στους σκάφους, τα μηχανάκια.
συνήθως γίνεται πιο συχνό σέρβις, γιατί έρχονται σε μεγαλύτερη επαφή με το θαλασσινό νερό. Και μετά, και ίσως και καταπονούνται και περισσότερο με μεγαλύτερα θυράματα, ίσως. Ναι, αλλά άμα έχεις επιλέξει σωστό μηχανισμό. Σου έχω δύσκολη ερώτηση τώρα. Για πείσμα. Τώρα θα κάνω. Να σου τελειώσω. Άμα έχεις επιλέξει σωστό μηχανισμό, έχει και τα σωστά ρουλεμάν και τα σωστά γρανάζια, οπότε δεν καταπονείται. Ναι. Κοίτα να δεις τώρα. Ανοίγουμε μια κουβέντα για το σκάφος, τεράστια η αλήθεια. Εγώ θα κάνω μια ίσως εισαγωγικά χαζή ερώτηση. Ένας που δουλεύει νήμα ή μισινέζα ή νάιλον, να το πω. Το ίδιο καταπονείται, δηλαδή. Μήπως επειδή λέω τώρα μια φαντασίωσή μου, τώρα το σκέφτηκα, να το παίξω και λίγο πάμε έτσι στις σκέψεις. Ένας που δουλεύει νήμα, ας πούμε, αντί για μπετονιά, το νήμα επειδή ίσως απορροφά ίσως περισσότερα νερά, μήπως με το νήμα γενικά έχουμε και πιο γρήγορες βλάβες. Δεν το λέω ότι είναι κακό το νήμα, καμία σχέση, έτσι νήμα δουλεύω κι εγώ. Όχι. Παίζει αυτή η σκέψη, όχι, έτσι. Όχι. Η ποσότητα νερού που δέχεται το ρόλερ και ο μηχανισμός είναι το ίδιο, είτε με νήμα είτε. Η ποσότητα νερού στα μηχανάκια του σκάφους είναι στην πορεία το περισσότερο. Κυρίως όταν το έχουμε στημένο και αλλάζουμε σημεία. Κυρίως όταν το έχουμε στημένο. Εκεί, αυτό, εκεί πρέπει να το κλείνει ο άλλος κάπου, να βάζει μια θηκούλα στη μεταφορά. Εκεί καλό θα ήταν, υπάρχουν θήκες από πάρα πολλές εταιρείες, Neopren. Που το δίνεις εκείνη ώρα. Που άμα δεν κάνεις μεγάλη πορεία. Εντάξει, μπορεί να μην το βάλεις, αλλά όταν κάνεις πορεία για να πας από ένα στίγμα σε ένα άλλο, καλό θα είναι. Να του βάζεις τη θηκούλα. Ή άμα δεν έχεις θηκούλα, κάτι να το προστατεύσεις μπροστά. Ναι. Κοίτα, γενικά επειδή ψαρεύεις και εσύ με σκάφος, εδώ να το δούμε ρεαλιστικά. Ξεκινάμε να πάμε σε ένα άλλο σημείο και λες τι έγινε, ρε. Γεμίσαμε νερά, λάτια, οτιδήποτε. Έτσι, η σκέψη παθαίνει και ένα. Ρεαλιστικά, ξέρεις τι κάνω εγώ. Σε κάθε που αλλάζω σημείο, βάζω και μια θήκη Neopren στο μηχανισμό. Για να μην έχω αυτό το πρόβλημα. Σώνεις πολλά πράγματα. Και ειδικά να τονίσω κάτι σε αυτό που μπορεί να μην το ξέρεις. Μεγαλύτερη φθορά σε αυτό έχουμε το καλοκαίρι. Για ποιο λόγο? Αλλάζουμε σημεία. Το καλοκαίρι έχουμε το Μελτέμι, που σαφώς έχουμε πολύ θάλασσα. Σταματάμε σε ένα σημείο. Οι βαθμοί εκείνη τη στιγμή πάνε και 40 βαθμούς που έχουμε. Αυτομάτως σε 2 λεπτά έχει στεγνώσει ό,τι υπάρχει. Οπότε το μένει κατευθείαν κιόλας. Κολλάει και μένει. Τα έχει τύχει σε πολλούς αυτό το πράγμα. Να ακούει ένα θόρυβο μεταλλικό. Ένα γρατζούνισμα. Ένα γρατζούνισμα. Που μετά από 2-3 φορές που θα κατεβάσει την πετονιά δεν θα τα ακούει. Είναι το αλάτι που γίνεται σαν γρανίτης και ακούγεται στο μηχανισμό. Οπότε εκεί έχουμε μεγαλύτερη φθορά. Ωραία. Να πούμε την καλησπέρα μας στο Μανώλη τον Ξαγοράρη, το Θανάση τον Παρασκευόπουλο και τον Γιώργο τον Παπουτσί που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Εννοείται, τα χαιρετίσματα μας τα παιδιά. Πάμε, προχωράμε. Πάμε. Ατομική συντήρηση. Ωραία. Μετά από κάθε ψάρεμα θα πρέπει να αφιερώσουμε ένα δεκάλεπτο να καθαρίσουμε λίγο το μηχανισμό μας. Ναι. Δεν το κάνω συχνά. Το ξέρω. Άξι, με πιάνει, σαν διάβαστο, σου λέω την αλήθεια, έτσι. Κοίτα όμως, είμαι ειλικρινής και θα ήταν πιο ωραίο αυτό να το χρησιμοποιούν και οι φίλοι μας ψαράδες. Και όταν πάνε σε ένα τεχνικό ή σε ένα μαγαζί, το έρθουν σε σένα, να σου πούν: ξέρεις κάτι, φίλε, ψαρεύω ένα χρόνο και δεν το έχω πάρει ούτε με χαρτοπετσέτα το ρόλερ μου να το πειράξω. Όχι, θα πω μία έτσι. Είναι στερεότυπο για το χώρο μας. Όταν παθαίνει μια βλάβη ένα μηχανάκι. Οι 9 στους 10 θα το έχεις συναντήσει και εσύ. Μου λένε, ρε Μαρία, μια φορά το έχω ψαρέψει. Αυτό το μια φορά ή δύο είναι νόμος, μια φορά. Μα δεν είναι κακό, πάθη μηχανήματα είναι, έτσι. Και τα παπούτσια μας χαλάνε και το αυτοκίνητο χαλάει. Και τα δόντια μας χαλάνε, άμα δεν τα προσέξουμε, όλα χαλάνε, έτσι. Κοίτα, πλέον ένας μηχανισμός καταλαβαίνω αν έχει ψαρευτεί μια φορά, αν έχει ψαρευτεί 10 φορές. Ναι. Είναι εύκολο να το καταλάβεις. Σημαντικό είναι, ναι. Και αν έχει ανοιχτεί ένας μηχανισμός που είναι μεγάλο κεφάλαιο. Ναι, δεν το έχω πειράξει, αλλά. Δεν το έχω πειράξει και μου είχε το μηχανισμός και. Οι βίδες είναι αλλοιωμένες. Δεν είναι μόνο οι βίδες. Είναι πολλά τρίκ σε εισαγωγικά που μπορώ να δω αν ένας μηχανισμός έχει ανοίξει ή όχι. Ποιο είναι το τρίκ, δηλαδή. Βλέπεις, ας πούμε, παραπάνω λάδια. Δεν μπορώ να. Οπότε. Γιατί ρε, να μαθαίνουμε ήμεσα, σα πάρουμε τη βιβλία. Δεν θα μου πάρει, γιατί. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που με τεχνικά. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Ο Αλέξης μας ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, δεν μας έχει στείλει κανένα μήνυμα εδώ. Είναι και ντροπαλό αγόρι. Ναι.
Να πούμε την καλησπέρα μας στο Σπύρο τον Καμπίτσι που μας κάνει παράπονα. Δεν του λέμε καλησπέρα. Εντάξει, πού έχει γράψει, ρε φίλε. Εδώ μου στέλνει προσωπικά. Α, άλλο. Είναι προσωπικό. Στα προσωπικά εδώ. Και εγώ το χάνω λίγο. Εντάξει, δεν μπορώ. Εδώ μου στέλνει ότι σαν είχαμε δουλειά σήμερα. Εντάξει. Ναι, έχουμε διάφορες παρεμβάσεις. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Φύγαμε από τη βάρκα. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στην ατομική συντήρηση που λέγαμε. Ναι. Στους σπίνιγκ τα μηχανάκια. Για να πούμε και τη βάρκα. Γιατί στις βάρκες υπάρχουν κάποιοι που δεν το γνωρίζουν πολύ και θα το αναλύσουμε. Παίρνουμε ένα βρεγμένο πανάκι. Ένα βιτέξ, π.χ. Ένα βιτέξ. Που να το έχουμε πάντα μαζί. Το στίβουμε και σκουπίζουμε όλο το μηχανάκι με το βιτέξ. Βρεγμένο με γλυκό νερό, αλλά στεγνωμένο, όχι με ένα. Στημένο, να είναι υγρό. Και ποτέ κάτω από τη βρύση το μηχανισμό. Ποτέ. Εντάξει, το έχω ακούσει αυτό. Το έχω ακούσει και από τεχνικό, να το πω έτσι. Το οποίο με ψιλοκόλλησα. Λέω, δεν ούτε το θεωρώ. Τον 20 ευρώ, ούτε τον 1000 ευρώ μηχανισμό. Ναι. Δεν θα το βάλουμε κάτω από τη βρύση. Ναι. Πολλοί έρχονται και μου λένε και εμένα. Το πλένα μου λέει κάθε φορά στην πανιέρα μπουγάδα κανονικά. Όχι. Το νερό που μένει μέσα οξυδώνεται πάλι. Το πρώτο πράγμα που παθαίνει να χαλάσει τη γραμμικότητα των φρένων. Ναι, να μου σκέψουν όλα μέσα, έτσι. Θα περάσει κάποια στιγμή από το. Γιατί πολύ μου και έχει να κολλήσει μηχανάκι βρεγμένο. Ναι. Με γλυκό νερό κιόλας, έτσι. Ναι, γιατί σε ένα μηχανισμό που έχει μαξίλ θα περάσει πιο δύσκολα. Ναι. Θα περάσει, αλλά όχι τόσο πολύ. Ένας μηχανισμός απλός θα περάσει το νερό κανονικά. Είναι σαν να το ρίχνεις στη θάλασσα. Ναι. Πάμε, πάμε. Ατομική συντήρηση, λοιπόν. Αφήνουμε στην άκρη ό,τι διαβρωτικό, ό,τι λιπαντικά υπάρχουν στο εμπόριο. Ό,τι μάρκα και να είναι. Ό,τι μάρκα και να είναι αυτή. Από του παππού, τα αγαπημένα μέχρι του μπαμπά και. Δεν τα χρησιμοποιούμε. Είπαμε βετέξ, υγρό, πανάκι. Το σκουπίζουμε μετά. Και προσέχουμε λίγο στο ρόλερ να ρίξουμε λίγο νερό παραπάνω. Ή να πιάσουμε, να το πω έτσι, σαν κόμπο το βετεξάκι στο ρόλερ. Εγώ για να το βλέψουμε. Μια μπατονέτα. Ναι. Και καθαρίζω και σε σημεία που δεν πάει εύκολα το βιτεξάκι. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Άμα πιάσεις το βιτεξ και το κάνεις έτσι ένα κομπάκι στυλ πάνω στο ρόλερ να το δουλέψεις λίγο, πάλι δεν θα το καθαρίσω πιο καλά. Ναι. Είναι, εκεί είναι πόσο ο άλλος θέλει να ασχοληθεί με το μηχανισμό του. Ναι. Πόσο θα αφιερώσει χρόνο μετά. Δεν έχω. Άκου λίγο. Επειδή ψαρεύουμε και δύο. Έχω μηχανάκια τα οποία δεν τα έχω ανοίξει ποτέ. Δεν τα έχω καθαρίσει ποτέ. Και τα ρόλερ δεν μου έχουν κολλήσει. Μήπως δεν πιάνεις ψάρια? Όχι, ψάρια δεν πιάνω ποτέ έτσι κι αλλιώς. Και δεν τα δουλεύεις τα line roller? Δεν τα έχω καθαρίσει ποτέ. Γι' αυτό απορώ κάποιες φορές πως καταφέρνουμε και κολλάει τόσο πολύ. Θες πάμε, μη σε βγάζω από τον ήρμό σου τώρα. Πάμε. Και θα πούμε αυτό που λέγαμε για το line roller που είπαμε στην αρχή. Εκεί θα βάλουμε λίγο λαδάκι, αλλά το λαδάκι μας θέλει προσοχή γιατί στεγνώνει πιο εύκολα. Ή θα βάλουμε λίγο γρασάκι κάλς. Αυτό πουλιούνται και σε ίδια αλληλεία στα λαδάκια αυτά? Ναι, και το Kals και το... Δηλαδή τώρα εγώ θα πω μια μάρκα, αυτά που πουλάμε και στόμφο και τέτοια, το λαδάκι της ή το γράσο της είναι προτινόμενα από ένα τεχνικό ή όχι? Το λαδάκι της είναι, το γράσο της δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζουμε, ναι. Εγώ χρησιμοποιώ τη Σοκούμα το Kals, ναι. Το γράσο που... Είναι πολύ καλό γράσο. Το έχω κι εγώ αυτό στο μαγαζί, ναι. Δεν το έχω δουλέψει, δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Δες το λίγο. Σε διαφορά με τη στόμφο, να πούμε έτσι. Τώρα δεν είναι κακό, μιλάμε δεν έτσι. Δεν είναι, ναι, γιατί και εταιρείες, ναι, δεν είναι θέμα. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό το Kals, δηλαδή φαντάζω και στη Ζεντάιβα βάζω και το Kals αυτό το στα line roller, γιατί είναι σωστό και, είναι και δεν είναι τόσο κολλώδες. Ναι. Και κάνει και, να ξέρεις, το γράσο στο line roller κάνει και ένα film. Για την οξύδωση καλύτερο από ότι το λάδι. Γιατί στο λάδι άνθρωποι είμαστε. Μπορεί μια φορά να πάμε για ψάρεμα να γυρίσουμε κουρασμένοι, να μην το καθαρίσουμε. Την άλλη μέρα να πει ρε Μάρια, έπεσαν ψάρια εκεί, πάμε για ψάρεμα. Ναι. Εγώ να το ξεχάσω, να μην το καθαρίσω. Και εκεί είναι που δημιουργείται η ζημιά. Πολύ με το λάδι. Και θα πας στην παραλία, θα ψαρεύεις και θα ακούς το θόρυβο. Μία παρέμβαση. Πολλές εταιρείες και κυρίως ιταλικού ενδιαφέροντος. Δεν θέλω να λέω μόνο. Εντάξει, θα πω μάλλον. Και του Μπερτίνη και κάποιες άλλες εταιρείες έχουν ένα σπρέι το οποίο μετά τον καθαρισμό ή μετά από σέρβις το
ξεκάζουμε το μηχανάκι και το καλάμι μας και κρατάει σαν, πώς να το πω τώρα, μία σαν στήλα διαβροχοποίησης. Είναι παρόμοιο με κάποια άλλα σπρέι εμπορίου που μπορεί να είναι για την ίδια δουλειά από εταιρείες λιπαντικών. Πάντως δεν δημιουργεί πρόβλημα σίγουρα, έτσι είναι στάνταρ αυτό. Δεν δημιουργεί πρόβλημα αυτό, αλλά δεν βάζουμε. Δεν βάζουμε. Στους μηχανισμούς δεν βάζουμε. Απ' έξω μιλάω για εξωτερική χρήση αυτό το σπρέι. Δεν θα κάνεις κάτι ναι. στο μηχανισμό. Ναι. Να βάλεις αυτό που λες, ναι, θα το βάλεις μόνο στα πλαστικά του μέρη. Ναι, κατάλαβα. Αυτό βέβαια το υγρό, αν εισχωρήσει στα σημεία που έχει το μαγνητικό το λάδι, στους μηχανισμούς που υπάρχει το μαξίλ, θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Μάλιστα. Οπότε μπορεί να κάνουμε και ζημιά κάποιες φορές. Mm. Ωραία. Στις βάρκες, τα μηχανάκια. Εγώ θα προτείνω να βγαίνει ο μηχανισμός από το καλάμι. Κόβουμε στην άκρη το παράμαλό μας, βγάζουμε το μηχανισμό από το καλάμι και να μην μένει ο μηχανισμός στο σκάφος. Το σκάφος, αυτό το λέω και εγώ, νομίζω το λένε όλα τα καταστήματα, δεν παραμένει ούτε πάνω στο καλάμι, ούτε εκτεθειμένο σε μια βάρκα με υγρασίες, οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει. Και τα φρένα πάντα να είναι λυμένα, ισχύει αυτό? Αυτό ισχύει για όλους τους μηχανισμούς. Μπράβο, είναι μια ερώτηση που είχα σε προσωπικό επίπεδο. Πρέπει τα φρένα να μένουν πάντα λιτά. Πάντα λιτά. Τώρα όμως, εδώ θα σου φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Στη βάρκα πρέπει να σφίξουμε τα φρένα όταν είναι να τον καθαρίσουμε. Για ποιο λόγο, να μας βοηθάς? Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Θα σου πω πως γίνεται η συντήρηση σε ένα μηχανισμό σκάφους. Από το πιο φθηνό μέχρι το πιο ακριβό μηχανισμό. Σφίγουμε τα φρένα και το cast control. Το cast control είναι το ρολεράκι που ρυθμίζουμε πόσο γρήγορα θα απελευθερώσει η μπομπίνα το νήμα. Και τα δύο σφιγμένα. Σφιγμένα και τα δύο. Παίρνουμε το μηχανισμό, ανοίγουμε τη βρύση με χλιαρό νερό και ίσα που να έχει ροή. Θέλει λίγο προσοχή αυτό που λέω. Στις βάρκες τα μηχανάκια στις το βάρκες τονίζουμε, μόνο τα μηχανάκια να έχει χλιαρό νερό και μικρή ροή. Και το περνάμε γρήγορα από κάτω 2-3 φορές. Το μηχανάκι. Για ποιο λόγο αυτό? Για να το καθαρίσουμε από το υγρό, από το θαλασσινό νερό. Ωραία. Αυτό είναι και όταν το άλλος έχει το νήμα του πάνω, έτσι. Ναι. Από τη στιγμή που έχει πάνω 300 μέτρα νήμα ένα μηχανάκι και 100 μέτρα μπετονιά ίσως για συμπλήρωμα για να γεμίσει, θα βοηθήσει με τόσο γρήγορο ξέπλυμα? Το νήμα δεν το ξεπλύνουμε ούτως ή άλλως. Αν το ξεπλύνεις, πολλοί που το ξεπλύνουν σαπίζει πιο εύκολα. Το γλυκό νερό σαπίζει το νήμα. Και φαντάσου ότι για να ξεπλύνεις ένα νήμα πρέπει να το βγάλεις από την μπομπίνα. Όχι, ξέρεις τι, ας πούμε, εγώ πρότεινα πάντα με ένα βιτεξάκι πάλι στο τελευταίο ανέβασμα να κρατάνε κόντρα με το νήμα και να το καθαρίσουν τώρα που ανεβαίνει η τελευταία βολή, τα 80 μέτρα. Σκέψου όμως τα 80 μέτρα, το τελευταίο που θα βάλεις από, όταν αρχίσεις να μαζεύεις, αυτό δεν θα στεγνώσει σχεδόν ποτέ. Θα μείνει με το γλυκό νερό. Το γλυκό νερό θα δημιουργηθεί και μπορεί να σαπίσει με το. Πάντως πρώτη φορά τα ακούω. Σφιγμένα φρένα. Για τον καθαρισμό, γιατί το νερό που θα πάει να μην μπει μέσα στους δίσκους. Τα γρανάζια που έχουν τα φρένα είναι πάνω στο γρανάζι. Είναι μια κούπα, φαντάσου. Και μέσα το γρανάζι είναι μια κούπα και έχει μέσα τα φρένα. Ναι. Οπότε αν σφίξει το τελευταίο μέταλλο, δεν περνάει μέσα. Το στεγανοποιεί. Το στεγανοποιεί. Αλλά όταν όμως το αποθηκεύσω το μηχανάκι. Θα σου πω αμέσως για αυτό το πράγμα. Όλα τα μηχανάκια της βάρκας θα έχεις παρατηρήσει και τα bait cast και έχουν κάποιες τρύπες. Έχεις δει που έχουν κάποιες τρύπες? Ναι, όχι σε όλα, δεν το έχω παρατηρήσει. Τα περισσότερα υπάρχουν 1-2-3 τρύπες που έχουν τα μηχανάκια. Ναι. Αυτό δεν είναι για να βάζουμε λάδι που πολλοί λένε να ρίξουμε λίγο λάδι από την τρύπα. Αυτές είναι τρύπες απαστράγγισης. Το οποίο πως πρέπει να μπει και κάποια θέση στο μηχανάκι τότε. Το αφήνουμε πάνω σε ένα πανάκι και γίνεται η απαστράγγιση. Σε οριζόντια μορφή ή κάθετα κάπως να τα κουμπίσουμε? Έχει και στην κάθετη μορφή, έχει τρύπες και στην οριζόντια. Οπότε αν κάποιος το αφήσει πάνω στο καλάμι, όρθιο σε κάποια στο σπίτι σε κάποιο καλαμοθήκι, πάλι έχει τρύπες απαστράγγισης. Να σου πω την αλήθεια, με βάζεις σε μπελάδες και προσπαθώ να σκεφτώ τώρα. Δεν θυμάμαι να έχω δει κάποιο με τρύπες. Δηλαδή θυμάσαι κάποιο μοντέλο της Daiwa που τα έχουν όλα? Όλα τα έχουν, τα πιο φθηνά μέχρι τα πιο ακριβά. Δεν το έχω παρατηρήσει, να σου πω την αλήθεια. Θα σου φέρω παράδειγμα το Saltinga. Που
πλέον το έχει πάρα πολύ κόσμος και το χρησιμοποιεί. Και όποτε έρχεται στο μαγαζί κάποιος, του το λέω, δηλαδή, του λέω να το, αυτή τη διαδικασία να το ξεπλένει, για να μην έχει το πρόβλημα να μείνει μέσα νερό. Άρα για να πριν, γιατί σε λίγο θα φύγει και η πρώτη ώρα, θα πάμε στα διαφημιστικά διαλύματά μας, τα υποχρεωτικά. Άρα ένα μηχανάκι οριζοντίου τυμπάνου, μετά τη χρήση, αν θέλω να το πλύνω, είναι πολύ σημαντικό, εγώ δεν το ξέρω, αλήθεια σου μιλάω, πάντα σφίγγουμε και το ρόλερ της μπομπίνας, το πόσο θα κινείται, το cash control και, το cash control και τα φρένα τέρμα σφιγμένα. Ναι. Έτσι μπορούμε να πλύνουμε το μηχανάκι, όπως είπες, με 2-3 γρήγορες κινήσεις με χλιαρό νερό στη βρύση μας και να τα αφήσουμε μετά να στραγγίξει. Και μετά το πάλι λύνουμε τα φρένα, έτσι. Και το πρωί που θα έχει στραγγίξει, θα το έχουμε σκουπίσει κιόλας, θα λύσουμε τα φρένα πάλι και θα το αποθηκεύσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, γενικά καλό θα είναι οι μηχανισμοί για... για μία-δύο μέρες να μην μπουν σε θήκη κλειστό, να αεριστεί καλά ο μηχανισμός. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Ανδρέας Σταυρόπουλος, Γιώργος Κατέλας, Δημήτρης Διμπουλιάγκας, Χρήστος Κουσούλογος στην παρέα μας. Καλησπέρα, Σχίο, σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στο... πάει η πρώτη ώρα μάλλον. Κρήτης στην Αθήνα. Ψαρά, που είχε το κύμα για χαρά, αρμάτωσε τη βάρκα του μ' όλα τα παραγάδια του. Στο μόλο αποχαιρετά κόρη με τα χρυσά μαλλιά, φεύγει και παραγγέλνει της πως τη λατρεύει, λέει της. Φεύγει και παραγγέλνει της πως τη λατρεύει, λέει της. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, δεύτερη ψαρευτική ώρα στο Greedy FM. Φιλοξενούμενοι εδώ και αρκετό καιρό, όλος ο κόσμος θάλασσα λοιπόν, η παρέα μεγαλώνει. Νίκο, να ξέρεις, μας ακούνε από Γερμανία, ναι, Αυστραλία, Καναδά και φίλοι βέβαια. Την καλησπέρα μας, την καλημέρα μας σε κάποιους. Ναι βέβαια, αντιθέτως βέβαια, σωστά. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας ό,τι έχει σχέση με απορία. Εκμεταλλευτείτε λίγο τον Νίκο, αλλιώς θα πληρώνετε αύριο. Έχει διαφορά. Όποιος θέλει να μας πει κάποια απορία, ναι, κάτι βέβαια, δεν βέβαια, είναι... βέβαια. Ο Δημήτρης έχει κάνει μια ερώτηση. Συγγνώμη, λέει για σπρέι σιλικόνης, ειδικά για καθαρισμό στο μηχανάκι. Είπαμε ότι δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεν είναι απαραίτητο. Καλό είναι να μην βάζουμε. Καλό είναι να μην βάζουμε. Γενικά να μην βάζουμε, εκτός από το νερό με το βετεξάκι που είπαμε, να μην βάζουμε τίποτα άλλο στο μηχανάκι. Ναι, μέχρι να γίνει ένα σωστό σερβις δηλαδή. Με λίγα λόγια. Ναι, δε... Κοίτα, βέβαια, να τα δούμε και ρεαλιστικά. Ακόμα και η ρόδα του αυτοκινήτου μας που έχει σιλικόνη, που έχει, συγγνώμη, γράσο. Δεν ανοίγουμε κάθε μετά από ένα. Μόλις πάμε στο σπερμάρι, γιατί να με βάζουμε γράσο στις ρόδες. Ναι. Γιατί και το πολύ γράσο έχει τύχει να σπάσει και ρουλεμάν, έτσι. Έχει τύχει και αυτό. Το έχω πάθει σε τρέιλερ. Τώρα ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο. Όχι, όχι. Τι όχι, μου έχει τύχει. Ναι. Μου έχει φύγει ρόδα εμένα από τρέιλερ που το γέμισα γράσο, έτσι. Μου έχει τύχει μηχανάκι να μου έρθει. Όχι μία και δύο και τρεις και 10 φορές. Το οποίο να μην βλέπεις τα εξαρτήματα μέσα από το γράσο που το έχουν ανοίξει, ναι, το έχουν βάλει γράσο. Ναι. Το μόνο που κατάφερε είναι να τον καταστρέψει το μηχανισμό. Όχι, ναι, να του κάνει καλό. Το να βάζεις γράσο πολύ σε ένα μηχανισμό, τον καταστρέφεις. Τώρα ο Γιώργος εδώ, ο Κατέλας, λέει W40 κάνει για συντήρηση. Είπαμε όχι. Ο Γιωργάκης. Επίτηδες το πέ. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι το πέ επίτηδες. Ναι. Τώρα. W40 έχω εγώ στο μαγαζί πάντως. Όποιος θέλει μπορεί να δεχτεί την ποιότητα του W40. Εντάξει, Γιωργάκη, φέρε μου το μηχανάκι σου πάλι που το έχεις ρίξει στη θάλασσα να δούμε. Ναι. Θα βάλτε W40. Καταρχήν, επειδή χρησιμοποιούμε και όρους και επωνυμίες, το συγκεκριμένο προϊόν είναι καταπληκτικό για άλλες δουλειές. Είναι για άλλη δουλειά, δεν ναι, είναι. Ναι, είναι ναι, για να καθαρίζεις σκουριά, να απελευθερώνεις μπλοκαρισμένους μηχανισμούς. Εμείς δεν θέλουμε να απελευθερώσουμε μπλοκαρισμένο μηχανισμό, ούτε να καταστρέφει και τα λιπαντικά. Αυτό το πράγμα κάνει. Δεν είναι ότι είναι.
κακός, κακό τέτοιο. Απλά δεν κάνει για τους μηχανισμούς. Ο Παναγιώτης, ο Δημητρακόπουλος, με ρώτησε, μπορεί να μπει και τώρα και το παιδί. Αναβάθμιση με ρουλεμάν ίδιο διαστάσεων ακριβώς καλής ποιότητας εκεί που υπάρχει τεφλόν, ενδεικνύεται, το είπαμε πριν, γίνεται έτσι. Ναι, ενδεικνύεται σε κάποια μοντέλα, υπάρχει ήδη διαθέσιμο kit ρουλεμάν, ναι, που μπορεί να αντικαταστήσει το τεφλόν. Μάλιστα. Ναι, Παναγιώτη, νομίζω το είπαμε ότι υπάρχουν και ακριβά μηχανάκια που έχουν τεφλόν, αλλά από εκεί πέρα, αν θέλει κάποιο να βάλει ρουλεμάν, δεν σημαίνει και κάτι. Ο φίλος μας ο Μανώλης μας ρωτάει ποια μηχανάκια είναι αυτά. Μπορούμε κάλλιστα να βάλουμε στο Exceller, στο Fuego, ναι, στο BG, το MQ, στο απλό το BG, να αλλάξουμε από τεφλόν, όχι και τα δύο, το ένα, να του βάλουμε ρουλεμάν. Ναι. Και εγώ θα πω τώρα σαν ερασιτέχνης, από τη στιγμή που το δίνει η εταιρεία έτσι, υπάρχει πρόβλημα δηλαδή? Όχι, αναβάθμιση είναι. Πολλές φορές κάνουμε και... Κάτσε, περίμενε τώρα. Να κάνω και τον κακό λίγο. Ένα μηχανάκι που έχει 250 ευρώ προς το MQ τώρα, έτσι, χοντρικά. Ναι. Η εταιρεία στο δίνει με ένα τεφλόν. Δεν είναι χαζή η εταιρεία που στο δίνει, έτσι. Σίγουρα γνωρίζει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα απολύτως στο μηχανάκι. Μα δεν έτσι έχει πρόβλημα το τεφλόν. Ναι. Ωραία. Αυτό όχι, αυτό προσπαθώ να το περάσω για το έχει βάλει συζήτησης στο αμέσως επόμενο μοντέλο, ναι, που είναι το Saltist. Ναι. Εκεί έχει βάλει το. Εντάξει, παίζουν λίγο marketing. Τώρα αυτό είναι στις εταιρείες, είναι λίγο. Το θέμα είναι ότι το τεφλόν δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Είναι ICSA, απορροφάει και περισσότερη θερμότητα από ότι το μεταλλικό το ρουλεμάν. Ναι, το είπαμε και στην αρχή. Καλό είναι, εντάξει. Αυτό. Κοίτα, επειδή θέλουμε να πούμε και άλλα πράγματα, να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση και για τους φίλους που μπήκανε τώρα. Μπορεί να γυρίσανε από τη δουλειά τους, να τρώγανε, να μας πούν και τι φάει φάγανε. Γιατί πεινάμε και εμείς και δεν έχουμε φάει. Να μας περιμένουν ωραία πράγματα, πιστεύω, να φάμε μετά. Λοιπόν, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Είπαμε ότι καλό είναι, εννοείται, ούτε για αστείο W40 πειράγματα, βίντεο. Γενικά λιπαντικό. Σκληροπυρηνικής κατάστασης. Ναι. Είπες ότι αυτά που μου μείναν και μου κάνανε εντύπωση είναι ότι για να φύγει σκουριά, τι τεχνική χρησιμοποιείς, πώς το πες? Τον υπέρηχο. Υπάρχει είναι υπέρηχος. Ένα ειδικό μηχάνημα με λάδι και που κάνει συσπάσεις, πώς να το πω έτσι. Ναι, δημιουργεί κάποιες υπέρηχους μέσα και καταστρέφει ό,τι έχει. Οπότε έτσι μπορούμε να βγάλουμε ένα κολλημένο ρουλεμάν ή οτιδήποτε έχει κολλήσει ένα μηχανισμό, χωρίς να αρχίσουμε πένσες και πένσες και τράβα εδώ σε, μέχρι γιατί να διαλυθεί το pick-up, άλλα στοιχεία. Με εντυπωσίασε να τα, για όσο το ακούσανε, στα μηχανάκια οριζοντίου τυμπάνου και bite casting, κυρίως οριζοντίου τυμπάνου στις βάρκες, ότι όταν θέλουμε να το ξεπλύνουμε ακόμα και με χλιαρό γλυκό νερό για λίγο, πρέπει να είναι τέρμα σφιγμένα είπε στα φρένα και το cast control. Και το cast control, δηλαδή είναι η βιδούλα που πόσο ρυθμίζει η μπομπίνα μας να κινείται. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Όταν το αφήσουμε να στεγνώσει, ξαναλύνουμε τελείως τα φρένα, δηλαδή όταν είναι σε στάθμο στο μηχανάκι, να λυθούν τα φρένα. Δύο-τρία σημαντικά πράγματα. Στη μεταφορά μας από σημείο σε σημείο στο σκάφος, καλό είναι τα μηχανάκια. Να το προστατεύουμε από με το μια θήκη, ακόμα και με μια σακούλα, ρε παιδί μου, λέει ο λόγος, άμα δεν έχεις κάτι μαζί σου, έτσι. Ναι, μια τσάντα, κάτι. Ναι, ναι. Να είναι στην κονσόλα από την πίσω. Ναι. Λεπτομέρειες, να προστατεύει. Ναι. Λεπτομέρειες πολύ που βοηθάνε. Να μην μαζεύει σπρέι όλη την ώρα το μηχανάκι. Δεν, εκεί του προσθέτει περισσότερη ζωή. Ναι. Και να έρθει πιο αργά για σέρβις ο ένας, ναι, μηχανισμός. Γενικά, με λίγα λόγια, καλό είναι να μην πειράζουμε εκεί που δεν μας παίρνει, εκτός άμα πιάνουν τα χέρια μας και έχουμε κάποια γνώση πάνω σε μηχανισμός. Το θέμα σε αυτό είναι ότι καθένας πιστεύει ότι πιάνουν τα χέρια μου, θα το φτιάξω. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και εγώ έτσι πιστεύω και κάψα το μισό σπίτι την άλλη φορά. Εντάξει. Πήγα να αλλάξω μπρίζα και καήκαν όλα. Λοιπόν. Να προχωρήσουμε λίγο. Όποιος θέλει να ρωτήσει, εννοείται, ξαναμπαίνουμε στο θέμα ανά πάσα στιγμή. Δεχόμαστε μηνύματα, αλλά. Κάτι λέει ο Παύλος εδώ. Πότε αλλάζουμε τους τσόχινους δίσκους των φρένων? Μια πολύ ωραία ερώτηση. Να αλλάξουμε τους δίσκους. Ναι. Να κάνουμε, αναβάθμιση ή, ναι, να... ή να βάλουμε carbon. Να κάνουμε, δηλαδή, Παύλο, άμα θες, μάλλον θα το αναλύσουμε. Θα εμείς το αναλύσουμε και τα δύο, ναι, αν είναι. Όλα μηχανάκια έχουν τους απλούς και άλλες έχουν τους carbon. Ναι. Οι τσόχινοι, οι απλοί, να το πω έτσι, χρειάζεται να αλλάχτούνε? Όχι. Σε κάθε σέρβις που, ναι, ξεχάσαμε. Ευχαριστούμε τον Παύλο που μας ξεχάσαμε
Να πούμε ότι σε κάθε σέρβις γίνεται και έλεγχος των φρένων και αλλαγή των λιπαντικών που έχουν τα φρένα. Καθαρίζονται τσόχινοι ή οι κάρμπον, τους καθαρίζω. Ναι. Και τους βάζω καινούριο λιπαντικό. Ναι. Οι τσόχινοι με τους κάρμπον, μία βασική λεπτομέρεια τώρα, έχουν κάποια διαφοροποίηση στο πόσο κρατάνε στην πορεία του χρόνου. Ή είναι και ιδιοτεχνικοί, έτσι. Πολλά μηχανάκια και ακριβά μηχανάκια έχουν τσόχινους. Δεν παθαίνουν κάτι. Όχι, δεν παθαίνουν κάτι, τίποτα. Ναι. Αλλά άμα θέλει κάποιος να τους αλλάξει, μπορεί να τους αλλάξει. Μπορεί να τους αλλάξει, εγώ δεν το προτείνω. Ναι. Προτείνω να αφήσει το μηχανισμό όσο έχει, όπως ναι. έχει τους δισκούς. Ένας που έχει τσόχινους και θέλει να βάλει κάρμπον, θα δώσει μια αξία στο μηχανάκι του. Θα δώσει. Εγώ δεν το κάνω. Δηλαδή η εταιρεία δεν το κάνει. Ναι. Πρέπει να το κάνει μόνος του αυτό. Για ποιο λόγο? Συγγνώμη κιόλας που ρωτάω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εκτός θέματος η ερώτηση. Όχι, δεν είναι εκτός θέματος. Πλέον όλες οι εταιρείες έρχονται, οι δίσκοι δεν έρχονται ξεχωριστά, έρχονται fix με την μπομπίνα. Ναι. Βασικό, δηλαδή πολλές φορές με ρωτάνε. Και πάει μαζί με την μπομπίνα, δηλαδή. Αν έχουμε δίσκους να έξτρα. Κάνουμε αλλαγή έξτρα. Όχι, έρχονται πάντα μαζί. Και η εταιρεία δεν μπορεί να παραγγείλει σκέτες. Ναι, ωραία. Εδώ θα κάνω ένα μισά λεπτό έτσι διάλογο. Αυτό ισχύει σε όλες τις εταιρείες, το γνωρίζεις ή είναι μόνο σε εσάς? Εγώ γνωρίζω στην Τάβα και στην Οκούμα ότι έρχονται fix. Ωραία, και πες ένας που είναι καλλιτέχνης όπως εσύ, μπορεί με κάποιο τρόπο να φτιάξει τέτοιες τσόχινες? Ναι, υπάρχουν στο εμπόριο φύλλα κάρμπον που μπορεί να κόψει και να... Είναι κάτι δύσκολο να το πετύχει κάποιο αυτό? Κάποιος? Όχι, αυτό? Όχι, δεν είναι δύσκολο. Δύσκολο μετά είναι το θέμα ότι μπορεί να πετύχει τη σωστή γραμμικότητα, γιατί κάθε φύλλο κάρμπον έχει άλλη πλέξη. Ναι. Άρα με λίγα λόγια, τη σωστή την πλέξη, αν έχει τσόχινες ή κάρμπον και έχει 6 φύλλα, το κάθε φύλλο έχει διαφορετικό πάχος. Έχουν πάχος διαφορετικό, έχουν πλέξη διαφορετική, το κάρμπον πιο ψηλή, πιο χοντρή πλέξη. Δηλαδή μπορεί να δεις ένα μηχανισμό που είναι 2000 παράδειγμα, να μην πετύχεις τη σωστή γραμμικότητα στα φρένα, να έχεις φρένα 10 κιλά. Ναι. Να μην έχεις το σωστό φρένο, με αποτέλεσμα να χρηστεύσεις το... Ακόμα να αλλάξει και η πορεία της πεταλούδας στη ρύθμιση, μπορεί να γίνει και αυτό με τα αλλαγή Ναι, εννοείται, γιατί τα φύλλα έχουν και πάχος και τα φύλλα. Οπότε. Ναι. Θέλει ψάξιμο πολύ, δηλαδή. Θέλει απλό με ένα, αλλά θέλει λεπτομέρεια. Να σου δώσω καταλάβεις, στα μόνα μηχανάκια που δεν αναφέραμε, που αλλάζουμε, πρέπει να είναι στα ηλεκτρικά. Ναι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, τα ηλεκτρικά, που δεν είναι να τα αναλύσουμε σήμερα. Πρέπει να κάνουμε άλλη... Ναι, θέλουν δικό τους θέμα. Θέλει δικό τους θέμα τα ηλεκτρικά μηχανάκια. Ναι. Καλό είναι άλλη φορά να το κάνουμε αυτό. Ναι, ναι, όχι, μην μπλέξουμε τώρα. Mm. Ναι. Θα το κανονίσουμε μια μέρα καθαρά για ηλεκτρικά. Και εκεί ακούω διάφορα έτσι θέματα, ρεξίματα, λάθος μπαταρίες, λάθος ρεύματα, πολλά προβλήματα. Να σου πω ένα παράδειγμα που μπορούμε να πούμε τώρα για κάποια άτομα που μας ακούνε, ότι αν δεν περάσει σωστά το νήμα με μια συγκεκριμένη διαδικασία δεν θα μετράει σωστά και δεν θα σου δουλεύει σωστά ο μηχανισμός. Καλά, πες το και σε μένα, και εγώ το έχω κάνει λάθος από την αλήθεια. Ένας μηχανισμός για να δουλέψει σωστά ηλεκτρικός δεν μπορεί να διαβάσει από μόνος του τι πάχος νήμα θα βάλεις, P2, P3, P4, P5. Ναι. Πρέπει να γίνεις μια προεργασία στην πλακέτα για να διαβάσεις σωστά το νήμα, ώστε να μετράει και σωστά τα μέτρα. Μάλιστα. Άρα δηλαδή μπορεί να λες εσύ έχω 250 μέτρα και να έχεις 350, ας πούμε, πάνω ή τα αντίθετο. Ή δηλαδή λίγα. Να κατεβάσεις να βλέπεις το βυθόμετρο ότι είναι 80 μέτρα και εσύ να κατεβάσεις και το μηχανάκι να σου δείχνει 90, να σου δείχνει 120. Μάλιστα. Αυτό με πιάνεις πολύ αδιάβαστο σήμερα και μάλλον... Έλα μια μέρα να σε κεράσω καφέ, να στα πω όλα. Τι, με καφέ να τη βγάλουμε, όχι. Θέλουμε να πεις του Βασίλη να πάρει και τίποτα, κάνα μεζεδάκι και να τρώμε. Θα την βρούμε την άκρη. Λοιπόν. Να αφήσουμε λίγο τη συντήρηση σερβις, είπαμε κάποια βασικά πράγματα, πιστεύω βοηθήσαμε τον κόσμο όσο μπορούσαμε. Και μπορούμε όποιος θέλει, μπορεί να με ενοχλήσει και στην εταιρεία, δεν υπάρχει πρόβλημα να το βοηθήσω, να του πω κάτι. Πρόσεξε τώρα εδώ, ο Ανδρέας τώρα μιλάει μάλλον λογικά και για κάποιο δυνατό μηχανάκι, καταλάβαμε πιο όλοι, για το Σάλτικα λογικά λέει. Δηλαδή λέει ένα μηχανάκι των 1000 ευρώ. Που κατέστρεψε ένα μεγάλο ψάρι τα φρένα. Έχω ακούσει να χαλάσουν φρένα με μια τούνα, ας πούμε, απ' έξω, έτσι. Θα πρέπει να πάρει μια μπομπίνα, δεν θα αλλάχθουν τα φλίδες. Πολύ ωραία ερώτηση, έτσι. Αντικειμενικά πολύ ωραία ερώτηση. Εκεί το γνωρίζουμε, τι γίνεται. Εκεί θα μιλήσουμε με την εταιρεία. Γιατί δεν σου έχει τύχει. Δεν μου έχει τύχει. Δεν χαλάνε τα φρένα, ειδικά σε
ακριβό μηχανάκι, όπως λέει εδώ ο φίλος μας, δεν έχουν χαλάσει εύκολα τα φρένα. Εγώ έχω ακούσει πιο παλιά που με να στεγνώσουν, ναι. Ναι. Δηλαδή μου είχε έρθει μηχανάκι από τούνα που έχουν στεγνώσει τα φύλλα κάρμπον. Ναι, τα οποία αυτά ξανασυντηρούνται. Μπορούμε να τα επαναφέρουμε τα φύλλα αυτά. Μάλιστα. Τώρα, αν χαλάσουν. Εντάξει, ήταν μια έξυπνη ερώτηση, ναι. Να πω την αλήθεια. Έτσι. Δηλαδή, ένας που έχει δώσει ένα ποσό σημαντικό, έτσι. Εννοείται, ναι. Σου λέει δεν μπορούν να αλλάχτουν τα φρένα. Λες ότι γίνεται να ξανασυντηρηθούν, γιατί μάλλον στεγνώνουν και όχι. Και σε αυτά τα μοντέλα, λογικά και η εταιρεία στέλνει. Θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιο. Εντάξει. Αλλά πίστευα, δεν χαλάνε εύκολα τα φρένα. Αντρέα, πιάσε εσύ την τούνα. Φέρε μας ένα μεζεδάκι και θα σου θα φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας πάλι στοιχείο εκεί, στα φιλαράκια. Λοιπόν, να δούμε κανένα μηχανάκι, να πούμε έτσι διαφορές σε μηχανισμούς. Πες μου, ό,τι θες να ρωτάμε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, η Daiwa, όπως είπαμε, είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες. Έχει μεγάλη γκάμα μηχανισμών. Ναι. Μηχανάκια, θα πω και την κακία μου τώρα να ακούει και το αφεντικό να μας πει κάποιες φορές την άποψή του. Μηχανάκια που δεν έρχονται, που ρωτάει ο κόσμος. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, άμα το γνωρίζεις. Ξέρω ότι, ας πούμε, υπάρχουν μηχανάκια της Daiwa. Δεν σου μιλάω τώρα για ασιατικές χώρες ή άλλες υπήρους. Τα οποία. Να πιάσω το λαγκούνα, ας πούμε, έτσι. Ναι. Ξέρω ότι έρχεται μόνο το 6,2, σωστά. Υπάρχει πιο αργό. Γνωρίζουμε γιατί, ας πούμε, δεν έρχεται και τι διαφορά θα είχαμε ή όχι. Εμείς φέρνουμε τα ευρωπαϊκά, ναι, μηχανάκια που έρχονται στην Ευρώπη. Ναι. Και θα σου πω γιατί το λέω. Σε μια προηγούμενη εκπομπή που κάναμε για καλαμάρια, καταλάβαμε όλοι ότι και ένα αργό μηχανάκι με μια αργή σχέση περιστροφής είναι πολύ σωστό για, ας πούμε, για ένα ψάρεμα καλαμαριού. Και σου λέω άλλος τώρα, μπαίνω και σου λέει πρότεινε μου ένα μηχανάκι της Daiwa αργό, να είναι κάτω από 5, να το πω, κάτω από 6,2 σίγουρα. Ένα μηχανάκι για να είναι κάτω από 6,2. Ναι. Και αργό. Ναι. Όχι, δεν σου λέω να μ' απαντήσεις απαραίτητα με κάποιο μοντέλο, ας πούμε, δεν έρχονται όλα, δεν έρχονται κάποια αργά λόγω Ευρώπης, δηλαδή. Ναι, δεν έρχονται στη. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ένα αργό μηχανάκι είναι το Ballistic. Το ένα μοντέλο, το Ballistic, δεν θυμάμαι τώρα, μισό λεπτάκι να σου. Το 2.500. Έρχεται σε αργό. Νομίζω δεν ότι έρχεται σε γρήγορο. Νομίζω όμως ότι έχει και 240 ευρώ, έτσι. Είναι από τα κορυφαία της εταιρείας. Ναι. Εντάξει. Ας πάμε λαού αυτά που θέλουμε να πούμε και θα δούμε και 5 λεπτομέρειες παραπάνω. Λοιπόν, η Daiwa βγάζει μηχανάκια από 20-25 ευρώ, το πω έτσι, μέχρι κατηγορία στιγμής 1000 ευρώ, όπως προαναφέραμε και το Salty. Mm. Και αντίστοιχα βγάζει και η Okuma. Και η Okuma, η οποία. Η Okuma έχει βάλει φορμάνι, έχει καλά και φθηνά μηχανάκια, τα οποία υπάρχει και μια πληθώρα ανταλλακτικών. Το ξέρω αυτό χρόνια ότι είναι, καλύπτει πολύ σημαντικό στα τελευταία. Είναι, έχει λίγο διαφορετική πολιτική από την Daiwa και έχουμε με τα ανταλλακτικά μεγάλο εύρος. Να το έχω παρατηρήσει και σε παλιά μοντέλα και είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Γενικά έχω καταλάβει ότι παρόλο που είναι και πιο φθηνή εταιρεία, έχει πολύ αξιόπιστα μηχανάκια και σε πολύ καλές τιμές, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, δηλαδή η ποιότητά του σε σχέση με την τιμή του είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, ας πούμε, ένα παράδειγμα να σου δώσω, το ITX που βγήκε τώρα, το μηχανάκι, ναι, το κομμάτι, έχω, ναι. Είναι μηχανάκι το οποίο θα το παρατήσεις και εσύ. Είναι τις τάξεις που πάει στα ακριβά μηχανάκια της, ναι, Daiwa. Να ρωτήσω μια λεπτομέρεια. Αυτό έχει έρθει από διχίλιαρο και πάνω, νομίζω όμως. Εδώ με πιάνεις αδιάβαστο. Ναι, νομίζω, γιατί και εγώ παρέλαβα 2, 3 και 4 χιλιάδες, αν δεν κάνω λάθος. Έρχεται σε 2,5, 3 και 4. Σε 2,5, 3 και 4. Ας πούμε, άμα ερχόταν η διχίλιαρο, θυμάσαι την ταχύτητά του. Η ταχύτητά του είναι 6. 6 και αυτό, αρκετά γρήγορο. Είναι. Ναι. Είναι αρκετά γρήγορο και αυτό. Αυτό που έχω παρατηρήσει. Αλλά, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, για αυτό το μηχανισμό, έχει βιδωτό χερούλι, όπως έχει και το Σέντρος. Ναι. Όχι το Σέντρος, το Αζόρες. Ναι. Που σημαίνει πολλά.
σημαίνει πολλά. Αντί να έχει πύρο το κλασικό, το. Ναι, ναι. Σημαίνει πολλά. Καλύτερη μεταφορά. Αίσθηση. Ναι, βέβαια, μεταφορά. Το συζητάμε. Τι έχει αυτό που λέει, όμως. Όχι, ήθελα να πω ότι παρατηρώ κάποιες φορές και χωρίς να θέλω να κάνω σπάσιμο και στις δύο εταιρείες που είναι και στον ίδιο χώρο, να το πω έτσι. Ένα μηχανάκι, ας πούμε, των 60 ευρώ της Okuma και ένα μηχανάκι της Daiwa των 60 ευρώ. Πιστεύω ότι πολλές φορές μπορεί να. Το μηχανάκι της Okuma είναι. Μπορεί να είναι καλύτερο, έτσι. Κακώς το λέμε, αλλά είναι αλήθεια, έτσι. Θέλουμε να λέμε τις αλήθειες. Γιατί όταν μια εταιρεία πολύ ακριβότερου budget φτάνει μηχανισμούς μέχρι πολύ μεγαλύτερης αξίας, δεν μπορεί στα φθηνά να πετύχει και να χτυπήσει πιο φθηνές εταιρείες. Το έχω καταλάβει δηλαδή γενικά από όλες τις εταιρείες αυτό. Συμφωνείς αυτό? Σε μερικά μοντέλα, ναι. Αντίστοιχα όμως και η Daiwa έχει κάποια μοντέλα που είναι φθηνά και είναι αξιόπιστα εξίσου. Ωραία. Πάμε τώρα, φίλοι μας που εποχή καλαμαριού, να το πω έτσι. Εποχή, ναι. Καλαμαριού. Ναι. LRF, αρκετή, spinning, το ένα τ' άλλο. Να δούμε 4-5 μοντέλα που θα έμπαινε κάποιος. Που θα πρότεινα, ναι. Εγώ στην εταιρεία μου ερχόταν να μου προτείνει, ναι. Κάποια. Και γενικά στους συνεργάτες σου, πια, ναι. Να προμηθεύονται και το ένα τ' άλλο. Και πάντα και βάση τιμής και βάση ποιότητας. Και τι σου προσφέρει αυτό το μηχανάκι, ας πούμε. Πάμε στο Ninja. Μια και είπα. Άμα. Ninja, Legalis, αυτά τα μηχανάκια. Πάμε ένα-ένα. Που είναι. Πάμε το Ninja. Ένα μηχανάκι κατηγορία τιμής 60 με 65 ευρώ, έτσι. Ναι. Βγαίνει από χιλιάρι. Από χιλιάρι μέχρι 5.000. Μέχρι 5.000. Εδώ έχουμε και το αργό. Ποιο είναι αργό εδώ? Είναι 5,2. Ναι. Είναι το χιλιάρι, το διχίλιαρο. Το 2,5, το 3 και το 4. Το 5 βγαίνει πιο γρήγορο. Εδώ έχουμε αργά μηχανάκια. Περίμενε, το Ninja, επειδή το έχω στο μαγαζί, βγαίνει και αργό και γρήγορο ή είναι 5,2? 5,2 είναι. 5,2. Οπότε, άρα, ας πούμε, για τη χρήση καλαμαριού είναι μια καλή λύση. Πολλοί κόσμος ξέρω ότι χρησιμοποιεί αυτό το μηχανάκι. Εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι εξάρι το Ninja και δίνω, όχι, και πολλά. Όχι. Είναι 5,2. Μήπως είναι δύο μοντέλα, όχι, αποκλείεται έτσι και δεν το έχουμε πάρει κιόλας. Όχι. Όχι, όχι. Πολύ ωραία. Τι χαρακτηριστικά έχει το Αντίθετα, μηχανάκι. Στην ίδια τιμή σχεδόν έρχεται το ρεύρος. Έρχεται γρήγορο. Ναι. Δεν έρχεται αργό. Λίγο πιο ακριβό είναι το ρεύρος. Είναι 6,2. Ναι, και το. Οπότε έχεις το Ninja που η τάξη της τιμής τους είναι 5 ευρώ, 6 ευρώ, ναι, διαφορά. Οπότε έχεις ένα Ninja που είναι αργό και ένα ρεύρος που είναι γρήγορο στην ίδια τιμή σχεδόν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μία σύγκριση. Ninja, ρεύρος και Laguna. Τρία μηχανάκια που είναι best σε πωλήσεις στην Daiwa, στην οικονομική τη σειρά. Και θέλω να πούμε 2-3 χαρακτηριστικά για το κάθε μηχανάκι. Δηλαδή, εσύ τα έχεις ανοίξει, τα έχεις κάνει σέρβις. Θέλω να πούμε 2 πράγματα. Δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Έχουν διαφορά στο γρανάζι ότι είναι πιο γρήγορο και πιο αργό. Το, ναι, Ninja με το ρεύρος. Ναι. Δεν έχεις δηλαδή κάποια διαφορά. Ούτε σε ρουλεμάν παραπάνω κάτι. Όχι. Δεν υπάρχει διαφορά σε αυτό. Εσύ έχεις ανοίξει και τα δύο. Έχεις δει ότι, ας πούμε, κάποιο χρειάζεται πιο γρήγορα σέρβις? Είναι μηχανάκια, όχι, τα οποία τα έχει. Όχι, δεν χρειάζεται κάποιο. Εγώ το μόνο που κάνω σε πολλούς φίλους, ας πούμε, όταν ψάχνουν για καλαμάρια, τους λέω να βάλουν το kit του ρουλεμάν. Σε ποιο λες τώρα? Και στο Ninja και στο ρεύρος. Παίρνει kit ρουλεμάν. Ναι. Στο line roller. Το οποίο αυτό θυμάσαι πόσο στοιχίζει, γιατί ένα μηχανάκι που έχουμε δώσει κι εμείς πολλά. 10 ευρώ. 10 ευρώ μαζί με τοποθέτηση. Είναι με τοποθέτηση, το βάζουμε. Είναι ένα ρολεμάν και 2 ροδέλες. Ναι. Έχουμε καλύτερη αίσθηση στο μάζεμα στο νήμα και έχουμε και στρώνει καλύτερα. Αυτό είπαμε για Ninja και ρεύρος. Ninja, ρεύρος, Exceller. Το Exceller είναι ένα μηχανάκι το οποίο γενικά ανεβαίνουμε μια κατηγορία. Ανεβαίνουμε κατηγορία. Που ξεφεύγουμε από το κλασικό που περνάει το χερούλι με πύρο μέσα στα γρανάζια και πάμε στο βίδο που είναι βιδωμένο πάνω στο γρανάζι, το χερούλι. Ναι. Ένα μηχανάκι το οποίο βγαίνει και αυτό από διχίλιαρο, νομίζω. Ναι. 2-3-4.000 πάλι. Με μεγάλη επιτυχία 2, 3 και 4, δεν το συζητάμε. Και χιλιάρι βγαίνει. Χιλιάρι, ναι, βγαίνει χιλιάρι, έχω να το δω καιρό η αλήθεια. Αλλά ναι. Βγαίνει γρήγορο μηχανάκι. 6,2 πια εδώ, έτσι. Εδώ έχουμε πάει 6,2. Σπινάδικο μηχανάκι. Είναι καθαρά ένα
ο ίδιος θέλει να ξεκινήσει και να πάρει λίγο καλύτερο μηχανισμό. Κινείται αρκετά πάντως. Δηλαδή και σε μένα κινείται πολύ. Ένα μηχανάκι το οποίο το δίνουμε καθαρά από καλαμάρι LRF το μικρό, μέχρι για τεχνικές spinning κυρίως. Spinning έτσι. Δεν θα το προτείνω για heavy spinning. Μπράβο, γιατί πολλοί παίρνουν το μηχανισμό των 5.000 και των 6.000 και αρχίζουν και να το βάζουν heavy spinning και χτυπάνε πλάνους. Δεν θα το προτείνω γιατί καταπονούμε πολύ τα γρανάζια. Λοιπόν, άρα αυτό που θέλουμε να πούμε σήμερα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι η σχέση τιμή και μεγέθους δεν έχει να κάνει με την τεχνική. Όχι. Λοιπόν, επειδή πολλοί κόσμος, ας πούμε, να το πω διαφορετικά, παίρνει ένα πολύ καλό μηχανάκι, και επειδή μιλάμε για την Daiwa, ένα Caldia, ας πούμε. Το Caldia το 4.000 π.χ. ανέβηκα ψηλά, είναι ένα μηχανάκι καταπληκτικό για καταστάσεις top water, τίποτα να το πω έτσι. Ναι. Ακριβό μηχανάκι, αλλά το ότι έχει 250 ευρώ δεν σημαίνει όλο ότι θα του βάλει 50 γραμμάρια πλάνους και θα αρχίσει να το κουπανάει στα 30 μέτρα βάθος. Θα πάθει. Ναι, δεν είναι η μηχανάκι το οποίο θα το δουλέψεις σε τέτοιες τεχνικές. Μάλιστα. Είναι μηχανάκι το οποίο θα πρέπει να το δουλέψεις σε πιο light καταστάσεις. Δηλαδή, το, ένα τετραχύλιο να του βάλεις 1,2 και να ψαρέψεις λαβράκια. Μάλιστα. Λοιπόν. Θα συνεχίσουμε με παρουσίαση μηχανισμών. Βλέπεις πως περνάει η ώρα, έτσι. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το έχουμε καταλάβει καν και δεν μπορούμε να πούμε για πάρα πολλά πράγματα. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό. Crete FM. Μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά και το μουσικό χαλί μας και το τραγουδάκι, λοιπόν, επιστρέφουμε, τελευταίο μισάωρο. Μαζί μας ο Νίκος ο Λιβανός. Αναφέραμε αρκετά για σέρβις συντήρηση. Έχουμε προχωρήσει να πούμε έτσι μερικά μοντέλα, διαφορές με βάση την εταιρεία που συνεργάζεσαι και δουλεύεις, την Daiwa και την Okuma. Είπαμε ότι πολλές φορές η τιμή δεν έχει να κάνει με αυτό που μας παρέχει ένα προϊόν. Δηλαδή, τώρα στο διάλειμμα αναφέραμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Ας πούμε το Exist που αναφέρες, που το έχεις κιόλας στα χέρια σου. Ένα πανάκριβο μηχανάκι. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι καθαρά για ψάρι με επιφανία spinning δηλαδή και σε ελαφριές καταστάσεις. Θα ανταπεξέλθει σε μεγάλο ψάρι, αλλά δεν είναι ένα μηχανάκι το οποίο θα το βάλεις να κατεβάζεις πλάνους, ας πούμε, στα 30 μέτρα και να κάνεις ότι γουστάρεις με το κάθε μηχανάκι. Όχι, εκεί θα χρησιμοποιήσεις ένα σερτέιτ αν θες να πας σε ακριβό μηχανισμό. Ή θα πέσεις το πιο κινήσιμο μηχανάκι, το οποίο είναι το BG, λογικά της Daiwa. Το BG, το Azores, το Centros. Ναι, από την Okuma, μηχανάκια τίμια που στην τιμή τους είναι σκυλιά, έτσι. Ναι. Και δεν έχει να κάνει πάντα η τιμή με τη δύναμη. Λοιπόν, να δούμε λίγο... Θέλω να μου προτείνεις με βάση την εμπειρία σου και την ψαρευτική αλλά και τη τεχνολογική πάνω στα μηχανάκια. Όλα τα έχω ανοίξει. Όλα τα έχεις ανοίξει, είμαι σίγουρος. Θέλω αύριο να κάνω ένα μηχανάκι για LRF και ένα για spinning. Ναι. Γιατί να μην πάρω το Ninja και να πάρω το Caldia. Τι διαφορές θα έχω στα χέρια μου, στην τεχνογνωσία, στη δύναμη, σε όλα. Ένα Ninja, ναι. Με ένα Caldia έχουν διαφορά και στην τεχνολογία και στα κράματα, στα υλικά που χρησιμοποιείται. Βέβαια είναι, το Ninja είναι ένα value for money μηχανάκι το οποίο είναι αξιόπιστο και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για LRF, έχει σωστά φρένα. Τώρα στο Caldia πληρώνεις και τις τεχνολογίες που έχει πάνω, σαφώς, γιατί τεχνολογία που υπάρχει. Και το ελάφρωμα λογικά. Δηλαδή φαντάσου ένα Caldia έχει δύο ρουλεμάν στο line roller. Ναι. Δύο ρουλεμάν. Ναι. Μικρά. Δηλαδή όλο αυτό ανεβάζει το κόστος. Έχει δύο ρουλεμάν το Caldia στην πομπίνα. Ναι. Έχει στον άξονα κάτω από την πομπίνα. Έχει κάποια που το Ninja δεν τα έχει, κάποιες τεχνολογίες. Το κράμα απ' έξω δηλαδή, για να καταλάβω, του Ninja με το Caldia π.χ. που αναφέραμε ή με το ProRex το ακριβό. Το Ninja έχει κράμα. Κάτσε να σου πω γιατί με πιάνεις και λίγο προετοίμαστο. Έχει πολυκαρβωνικό σώμα. Ναι.
Τι σημαίνει για κάποιον που ακούει τώρα αυτό? Είναι ένα κράμα. Κλασικό, να το πω έτσι. Ναι. Έτσι. Ενώ ανεβαίνοντας ένα. Ανεβαίνουμε μηχανισμό, ανεβαίνουμε και άλλα κράματα, άλλο. Και στα γρανάζια άλλο κράμα έχουν. Να ρωτήσω. Ας πούμε το κάλτι έχει Zion. Ναι, αυτό ακριβώς. Το Zion, τι σημαίνει για κάποιον που μας ακούει τώρα πρώτη φορά? Είναι και δεν το γνωρίζει. Ένα είδος carbon. Το οποίο είναι πολύ πολύ πιο ακριβό. Και πιο ελαφρύ. Και το καθιστά και πιο ελαφρύ το μηχανάκι, ναι, ναι. Έτσι. Πιο ελαφρύ. Δεν έχει. Δεν λυγίζει εύκολα. Στα ζόρια το. Είναι πιο στιβαρό. Πιο σταθερό. Λοιπόν, μία περίεργη ερώτηση και ωραία ταυτόχρονα από τον Παύλο. Mm. Λέει, τι σημαίνουν τα γράμματα μετά το μέγεθος του μηχανισμού, π.χ. 2000 CH? Κάποια γράφουν C, αλλά H έχουν κάποιες διαφορές που προδιαθέτουν κάτι, δηλαδή την ποιότητα του μηχανισμού. Το πρώτο γράμμα είναι το βάθος της πομπίνας και το δεύτερο είναι ταχύτητα. Δηλαδή, ας πούμε το BG παράδειγμα, ναι. Σου λέει το 6000D, 6000 deep, βαθιά, ναι. Ή το S, το shallow, ναι. Ρηχή, μπομπίνα. Ναι. Το CX τι σημαίνει σε κάποια μηχανάκια της Daiwa, το γνωρίζουμε ή όχι? Το compact extra ταχύτητα. Ναι. Ωραία. Είναι με την ταχύτητα παίζει ρόλο, το πρώτο παίζει το βάθος και το δεύτερο η ταχύτητα. Ναι. Τώρα μία ερώτηση. High speed μου. Και το έξι. Φεύγουμε συνέχεια από τα θέματα που θέλουμε να πούμε, αλλά επειδή ρωτάνε και ο κόσμος, ο Βελισάριος ο Στεφάνου, την καλησπέρα μας κιόλας, ρωτάει. Καλησπέρα μας. Για spinning λέει το ProRex. Βεβαίως. Ποιο ProRex όμως? Έχουμε το. Δύο. Ναι, το ένα που είναι ο μηχανισμός, ο φθηνός, ο ProRex, ο οποίος είναι στην κατηγορία. X, και το που είναι με το Legalis. Ναι. Στην ίδια κατηγορία. Είναι κατηγορία τιμής 80 μέχρι 90 ευρώ. Ναι. Και υπάρχει και ο LT. Ο οποίος είναι πάλι Zion το υλικό. Που έχουμε Maxil, που είναι πιο ακριβώς, ναι. Μηχανισμός. Καμία σχέση το ένα λάδι, καμία σχέση το άλλο, καμία σχέση το υλικό, άλλα ρουλεμάν. Ναι. Το ProRex γενικά κινείται και σαν μηχανάκι, ναι, και το είναι απλό. Είναι ένα μηχανάκι που κινείται και είναι και όμορφο. Και λες, ναι, είναι και ναι, είναι designato κιόλας. Ναι. Τώρα, να προτείνουμε κάποια μηχανάκια για LRF. Ναι. Θα σου προτείνω εγώ το Exceler. Ναι. Το έχουν πάρει και πολλοί φίλοι, το δουλεύουν. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο βγαίνει, το διχίλιαρο βγαίνει και με ρηχή μπομπίνα. Μάτς μπομπίνα. Οπότε. Βοηθάει αρκετά. Βοηθάει στο να έχουμε μικρή διατομή νήματος. Έχουμε το. Επίσης, σε αυτή την κατηγορία μηχανάκια για LRF μπορούμε να βάλουμε και το Fuego. Στην ουσία αρχίζουμε και έχουμε την τεχνολογία με το μαγνητικό λάδι που έχουμε περισσότερη αδιαβροχοποίηση. Το Fuego, το οποίο ξεκινάει και αυτό από 1000, 2, 2,5, 3, 4. Το αντίστοιχο Exceler είναι που έχουμε και μια θωράκιση Maxil παραπάνω. Ναι. Ίδια γραμμάρια. Ένα εξελιγμένο Exceler είναι. Ναι. Το Fuego. Τα οποία τα περιμένουμε και καιρό και ήρθαν από 2,5 και πάνω, έτσι. Τι να κάνουμε. Ναι, υπάρχει και αυτό στην αγορά, λογικό είναι. Επηρεάζει τους πάντες. Τι θα μας έχει επηρεάσει. Είχαμε. Τώρα, άμα θέλουμε να ανεβούμε μηχανισμούς για LRF, κάνουμε για LRF, μπορούμε να πάμε μετά σε. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, συγγνώμη, μια παρέμβαση. Τα μηχανάκια που προτείνουμε σε χιλιάρια π.χ. LRF, σχεδόν όλες οι σειρές φτάνουν διχίλιαρα, τεχίλιαρα, τραχίλιαρα για όλες τις τεχνικές. Εγώ θα σου πω ότι θα προτιμούσα καλύτερα διχίλιαρα. Για στο LRF. Όχι χιλιάρι. Να έχουμε μεγαλύτερη μπομπίνα, καλύτερη βολή. Ναι, αλλά σου λέω όλο στο διχίλιαρο να πάω, θέλω και ένα πιο ακριβό μηχανάκι για να πετύχω ελάφρωμα. Όχι, δεν έχει. Δηλαδή τώρα. Υπάρχουν, ας πούμε, παιδιά καταλάβεις. Που κάνουν LRF με 0,5-5 καλάμι. Πολύ ελαφρύ. Πάρα πολύ ελαφρύ. Εντάξει. Και ψάχνουν και 500 μηχανάκια που βγάζουν κάποιες εταιρείες. Δηλαδή πολύ πιο. Εγώ ψάχνω με Max 8 και έχω διχίλιαρο. 2,5 LT, διχίλιαρο και παλιό. Αλλά είναι. Προτιμώ να έχω μεγαλύτερη μπομπίνα, το ξέρεις και από το εγγλέζικο. Ναι. Για όλο το. Και για καλύτερο στρώσιμο και καλύτερη βολή και στα φρένα. Κοίτα, γενικά με τις άποψεις, καλό είναι να ψαρεύουμε και να ψαχνόμαστε. Δεν είναι μόνο τα εργαλεία που κάνουν μόνο τη διαφορά, είναι και θέμα γνώσεων και πράξης. Έτσι. Δηλαδή, στη θάλασσα, μόλις φτάσεις, πρέπει να ψαρέψεις. Ναι. Δηλαδή, δεν σου φταίει το Κάλτια ή το Νίτζα, μα δεν βγάλει ψάρια. Θα πιάσει και με το Νίτζα και με το Κάλτια και με τον Εξίστ και με όλου του μηχανισμού.
Δώσε, έχουμε χαιρετίσματα από τον Αλέξη. Τον ξέρεις, τον Αλέξη το Διαμάντη. Κάποιον σου λέει κάτι το όνομα? Μου λέει το παιδάκι αυτό. Αλεξάκο, θα σε έχουμε και εσένα κάποια στιγμή εδώ να μας μιλήσεις για τις αρευτικές σου εμπειρίες. Λίγο με τα πρωινά έχει θέμα να ξυπνήσει. Δεν έχει σημασία. Είναι, δεν είναι τόσο πρωινός τύπος. Τον σήκωσα λίγο χαράματα μια μέρα. Είναι δυνατή μεταγραφή όμως. Ναι. Τον είχα στα χέρια μου και μας τον πήρατε το παιδί. Μας τον πήρατε. Λοιπόν. Άμα θέλουμε τώρα να πάμε σε πιο ακριβούς μηχανισμούς, μπορούμε να πάμε στο Caldia και στο Ballistic. Ναι. Και στο ITX από την Okuma. Ναι. Το ITX είναι κατηγορία στιμής 100 ευρώ. Ναι, αλλά παρόλο που είναι 100 ευρώ μηχανισμός. Έχεις ανοίξει παρόλο που είναι καινούργιο μηχανάκι, ναι, να το δεις. Ναι. Σε έχω... βλέπω και γελάς πολύ. Γιατί έχω μια τάση που όταν έρχεται ένα μηχανάκι. Θες να το ξεκουμπώσει κατευθείαν. Το πιάνω και το λύνω. Ναι. Κοίτα, αυτό που λες για να τώρα, δω. Είναι πάρα είναι... πολύ σημαντικό πράγμα. Έτσι. Δηλαδή έρχεται στην εταιρεία μηχανάκι καινούριο. Θα πάρω ένα μηχανάκι και θα το λύσω. Ναι, για να δω τι έχει. Δηλαδή να ξέρω, δηλαδή, όταν έρθει μετά από κάποιο πρόβλημα, να μπορώ να καταλάβω τι έχει ο μηχανισμός. Και όμως εδώ έχουμε και μια αντιπρόταση τώρα. Μάλλον μια ερώτηση από τον Παναγιώτη που λέει: δεν μπορούμε να ζυγίσουμε, λέει, σωστά κανένα μηχανάκι με τόσο ελαφριά που τα έχουν κάνει τα μηχανάκια. Δηλαδή τώρα κοίτα, Παναγιώτη, απ' τη μία ζητάμε ελαφριά μηχανάκια. Παλιά λέγαμε όπου είναι βαρύ, είναι βαρύ. Και τώρα φτάσαμε σε σημείο, δεν στο λέω ειρωνικά, Παναγιώτη μου, να λέμε είναι πολύ ελαφρύ και δεν μπορώ να ζυγίσω το μηχανάκι. Το καλάμι μου. Δηλαδή παίρνω ένα διχίλιαρο και όντως μου του μπάρει μπροστά. Και τελικά θα πάω σε τριχίλιαρο, πιστεύω που θέλω διχίλιαρο. Κάτι πρέπει να γίνει. Καταρχάς, τώρα γιατί που μιλάμε για την Daiwa, όπως έχουν παρατηρήσει όλοι, άλλαξε λίγο τα μεγέθη στα μηχανάκια. Το παλιό δυομισάρι που λέγαμε το κανονικό, τώρα LT είναι το τριχίλιαρο. Ναι. Αν το παρατηρήσεις αυτό, δηλαδή το μέγεθος που ήταν παλιά ένα δυομισάρι μηχανάκι, τώρα είναι το τριχίλιαρο. Ναι. Οπότε αυτομάτως έχουμε αλλάξει λίγο, άλλαξε τα μεγέθη, τα κάνει όπως έχουν όλες οι εταιρείες. Μάλιστα. Ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν είναι μόνο στην εταιρεία την Daiwa, είναι γενικό. Ναι, ναι. Όλοι να ελαφρύνουν τα μηχανάκια, αλλά τα καλάμια μένουν. Βέβαια και εκεί έχουμε αρχίσει και έχουμε άλλες τεχνολογίες στα καλάμια, οπότε και εκεί έχουμε να γίνονται πιο ελαφριά. Ναι, σωστό αυτό. Τώρα, αν θέλει να πάμε, ας πούμε τώρα ένα μηχανάκι που είπαμε πριν, το Exist που μου είπες. Ναι. Δεν είναι να το βάλουμε. Ο Exist, ο Λουβίας, το Erity, δεν είναι μηχανάκια τα οποία είναι για σκληρή χρήση. Είναι πιο... Η χρήση τους πρέπει να γίνει σε κάποιες τεχνικές, όπως πιο το σπίνι, ας πούμε, σε ψάρεμα με λαβράκια. Μην πάμε τώρα σε ένα Exist να το βάλουμε... Να ψαρεύουμε γοφάρια. Όχι ότι θα πάθει. Το ταλαιπωρείς το μηχανάκι δίχως λόγο. Δηλαδή πας σε ένα Morethan, σε ένα BG MQ, σε ένα Certate. Πας σε μηχανισμούς που τα γρανάζια τους έχουν άλλα κράματα. Είναι πιο bulldozers, να το πω έτσι, ρε παιδί. Πιο δυνατά εργαλεία. Έχουν άλλα κράματα στα γρανάζια, οπότε αντέχουν και πιο πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, να δεις ότι τα μηχανάκια που είναι για τέτοια χρήση δεν έχουν σώμα Zion, έχουν αλουμινίου. Ναι, για πιο δυνατή χρήση. Είναι για να αντέχουν στις στρεβλώσεις, γιατί ένας μηχανισμός που βάζει πιο πολλά φρένα στη βάση του ασκείται πιο πολύ δύναμη και οπότε έχει άλλες στρεβλώσεις εκεί. Έχουμε χαιρετίσματα από τον Βασίλη, έτσι, το σκαλί. Μας ακούει ο Βασίλης. Μας ακούει. Την καλησπέρα μας. Μπινελίκια μου ρίχνει, αλλά δεν πειράζει. Είμαι συνηθισμένος. Γεια σου, Βασίλη. Να δω αύριο πρωί τι θα μου πει εμένα. Τι να σου πει, ρε φίλε. Ραδιόφωνο κάνουμε. Λοιπόν, δεν κάνουμε κάτι κακό. Τώρα, για short jigging. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε τα BG, τα HD, το κλασικό το BG που ξέρουμε όλοι. Πρέπει να είναι το νούμερο ένα σε πωλήσεις μηχανάκι στην Ελλάδα, με διαφορά. Το ARC που ήρθε τώρα, που είναι ένα εξελιγμένο BG HD. Ποιο είναι το? Το ARC, το κόκκινο. Α, το κόκκινο, ναι, το έχω, ναι. Το MQ. Ναι. Και αναμένουμε... Ωραία, πάμε λίγο. Μία λεπτομέρεια εδώ για να μην το χάσουμε την ερώτηση αυτή. Υπάρχει λοιπόν το BG, το κλασικό, το χρυσό μαύρο που ξέρει όλος ο κόσμος. Υπάρχει το ARC, το κόκκινο. Με τη μαύρη τη μπύλια που έχουν, ναι, χειρούλι.
Το κόκκινο είναι, ναι, είναι και ξεχωριστό μηχανάκι, πιο ελαφρύ και όλα στα χέρια γενικά. Mm. Από 5.000, 4, 5, 6, 8 πάλι. Και είναι και το, και το Q. Ναι. Το MQ. Το MQ, το οποίο κινείται πάρα πολύ. Είναι καινούργια τεχνολογία που έχει βάλει Daiwa και θα τα βάλει σιγά σιγά σε όλα τα μηχανάκια. Το monocoque αυτό που λέμε. Που θα, ναι, έχει το σύστημα που βιδώνει και δεν έχει καπάκια με βίδες. Ναι. Και έχει, τι σημαίνει αυτό για κάποιον μας ακούει δηλαδή? Είναι πιο, πιο ανθεκτικό και στο νερό. Αυτό γιατί μας, έχει, μας ενδιαφέρει. Έχει λάστιχα τσιμούγιας που λέμε, ναι, στην απλή γλώσσα στα, στις βίδες και αντέχει πιο πολύ στο νερό. Ναι, πολύ δυνατό γρανάζι μέσα εδώ. Μεγαλύτερα γρανάζια, με αυτό πέτυχε να έχει και μεγαλύτερα γρανάζια. Σε, ναι, μηχανισμό μικρότερο, μεγαλύτερο γρανάζι. Ωραία. Και μια λεπτομέρεια τώρα που ακούει ο κόσμος. Μια... Σημαντικό, ναι, για τα MQ. Μου λέει κάποιος, θέλω να κάνω SOR και θέλω το MQ το, το 10.000. Ναι. Έχει στο συγκεκριμένο μοντέλο οι διαστάσεις είναι λίγο διαφορετικές από τα υπόλοιπα μηχανάκια. Και επειδή πάντα καλά, τουλάχιστον στις τηλεφωνικές παραγγελίες μπορώ και το εξηγώ, αλλά πάντα ενημερώνω. Το είναι αντίστοιχο 5.000. Είναι ακριβώς, μπράβο, για να μην μπέρδευε το κόσμος. Είναι το αντίστοιχο 5.000 το παλιό, το BG, ας πούμε, το κλασικό. Ναι. Όπως το 6.000 ή το αντίστοιχο το 4.500. Ναι, για να μην ακούει κάποιος 10.000 μηχανάκια, σου λέω, πα, τι είναι αυτό, τι να το κάνω. Όχι, είναι ένα μηχανάκι μεγέθους 5.000, να το πω έτσι, αντίστοιχο BG ή κάποιο άλλο. Επίσης να αναφέρω και κάτι που δεν έχει βγει ακόμα στην αγορά, ότι αναμένεται και το Saltis το MQ. Το οποίο τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Το καινούριο Saltis, το, ναι, την τίθανε και αυτό MQ. Ναι. Αν δηλαδή αναμένει σε μεγαλύτερη μορφή γραμμένο. Όπως είναι το MQ, ναι, θα έρθει, το BG θα έρθει και το Saltis το αντίστοιχο. Μάλιστα. Το αναμένουμε και αυτό. Μάλιστα. Και μετά σε αυτή την κατηγορία πάμε στο Cedrus και το Azores. Ναι. Πάλι σε όποιος θέλει να πάει σε λίγο πιο φθηνό αλλά καλά μηχανάκια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Azores, το Edition, το New Edition, το κλασικό. Ναι. Έχει έρθει το XPD το Azores. Τι διαφορά το έχει? Το καινούριο. Είναι το στυλ και αυτό 8.000. Είναι το μέγεθος όπως έχουν γίνει και τα Daiwa. Ναι, ναι, ναι. Και το κλασικό το Cedrus που έχουμε. Ναι. Τώρα... Το Azores νομίζω ότι είναι ένα σκληροπυρηνικό μηχανάκι αυτό από την Okuma. Και θέλω να μου πεις, έχει βγάλει πολλά ψάρια στην Ελλάδα το συγκεκριμένο, ναι, μηχανάκι. Το έχουν δουλέψει από σορ μέχρι και σε σλό από βάρκες με μεγάλα δαχτυλίδια, ναι, σπίνικ τύπου μηχανάκια, έτσι. Ναι, έχει δυνατό γρανάζι. Πόσα κιλά, το δίνει και πολλά κιλά. 13 κιλά φρένα έχει. 13 κιλά, μάλιστα. Ναι, είναι... Και τέλος όποιος θέλει να, να ανεβεί κάποιο επίπεδο, μπορεί να πάει στο Certate το 8000 το SW και στο Saltinga. Μετά. Ναι, εκεί φτάνουμε Certate και Saltinga, φτάνουμε στην κορύφωση νομίζω. Ναι, που πλέον μπορούμε να ψαρέψουμε οτιδήποτε. Ναι. Με αναλόγως το μέγεθος, με οτιδήποτε μηχανισμό, με οτιδήποτε, ναι, τεχνική. Περνάει ο χρόνος, Νίκο. Περνάει. Δεν καταλάβαμε τίποτα, η αλήθεια. Είχα κι άλλα τόσα να πω. Να έχουμε ξέρεις πολλά, το πιστεύω. Έχουμε, δηλαδή, σε βλέπω εδώ και. Όποιος θέλει. Θα κάνουμε κι άλλη μία εκπομπή. Μπορεί όποιος θέλει να με ενοχλήσει την εταιρεία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να το εξηγήσω κάποια. Μη σε ενοχλήσει κάποια... μετά ο Βασίλης από την εταιρεία, άμα μιλάς όλη την ώρα όμως. Όχι, δεν είναι. Όχι, το λέω πλάκα κάνω. Επειδή κάποια πορεία, τώρα, κάποιο... για να έχει σωστή χρήση του μηχανισμού, να μην, ναι, δημιουργηθούν προβλήματα. Ναι. Κοίτα, με λίγα λόγια, εγώ το ρεζουμέ που θέλω να καταλήξουμε είναι ότι γενικά τα μηχανάκια μας δεν είναι αθάνατα, πρέπει να τα προσέχουμε. Πάντα με ένα πανάκι να τα καθαρίζουμε. Η συντήρηση και το σέρβις πρέπει να γίνεται από χέρια ειδικών ανθρώπων που ξέρουν πώς θα τα ανοίξουν, με τι εργαλεία θα τα ανοίξουν, τι λάδι θα μπει και όχι ό,τι βρω στο σπίτι μου. Mm. Και από εκεί και πέρα. Μα είναι γι' αυτό, θα γίνει σωστή συντήρηση. Ναι. Δηλαδή. Πιστεύω λίγα άτομα έχουν υπέρηχο σπίτι για να καθαριστούν τα μεταλλικά μέρη και να φύγουν τα άλλα, τα παλιά γράσα. Ναι. Το να περάσουμε ένα γρανάζι με κάποιο λιπαντικό ή με κάτι απλά, θα αφαιρέσεις λίγο τα... Τη σύστασή του, τη γραμμή του, τα πάντα, ναι. Δεν θα αφαιρέσεις... Δηλαδή σκέψου ένα γρανάζι που περνάει από υπέρηχο, κάνει μετά μια πορόδες... Η φύγια και απορροφά το γράσο. Δηλαδή το κρατάει πάνω, το κολλάει. Όταν το, απλά το καθαρίζει με ένα καθαριστικό, μένει κάποιο λίπο. Καταρχάς τα καθαριστικά όλα έχουν λάδι. Ναι.
Τα πιο πολλά. Τα πιο πολλά. Οπότε πάλι του δημιουργήσει ένα φιλμ το οποίο θα. Δεν θα αφήσει το Γράσο να φάπτει πάνω στο μεταλλικό μέρος όπως πρέπει. Ωραία. Είναι λίγο περίεργα αυτά όλα. Πιστεύω ότι μετά τη συνέντευξη αυτή θα έχω προτεραιότητα στο σερβι στην εταιρεία. Εντάξει. Και θα θέλω να έχω μία εύνοια, έτσι. Λοιπόν, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πάντα ήταν υπερδύναμη η Ντάιβα σαν εταιρεία στο χώρο του ψαρέματος. Και εγώ θα σου πω ένα μυστικό, να το πω έτσι, μυστικό τέλος πάντων. Με ιταλική εταιρεία που μίλαγα, ανταγωνιστική εταιρεία, που βγάζει και μηχανάκια, δεν θα πω το όνομα, δεν υπάρχει λόγος. Όταν το ρώτησα πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες, γιατί είναι και ψαράς ο άνθρωπος, αλλά και παγκόσμια δύναμη στον χώρο του ψαρέματος, όταν το ρώτησα λοιπόν το φίλο αυτό να ποιο θεωρείς καλύτερο μηχανισμό γενικά στην αγορά, μου είπε με χωρίς σκέψη, μου λέει τα Ντάιβα. Και μου το είπε άνθρωπος ο οποίος έχει εταιρεία, έτσι, δεν μου το είπε. Δεν τα είχε στο χώρο του, έτσι. Τα θεωρεί τα κορυφαία παγκοσμίως. Έχει αναπτύξει πολύ τεχνολογία πάνω στους μηχανισμούς στην Ντάιβα. Ναι. Βέβαια αυτό έχει κάνει πιο δύσκολη τη ζωή σε μένα. Ναι, λογικό είναι, εντάξει. Είναι όπως είπαμε, όπως τα καινούργια αυτοκίνητα για να βάλεις χέρι πρέπει να δηλαδή βγουν 25 μηχανήματα. Αυτή τη τεχνολογία, το MQ που έχουν χρησιμοποιήσει, άμα δεν ανοίξει κάποιος. Το MQ έχει μαξίλ φρένα πάλι. Μαξίλ, έχει σε σημείο στην κεφαλή, από κάτω έχει μαξίλ. Ναι. Αν δεν ανοιχτεί με σωστό τρόπο, με μια διαδικασία, υπάρχει κίνδυνος να καταστρέψει τα γρανάζια παρόλο που είναι καινούριο. Ναι. Δηλαδή, όποιος ανοίξει ένα μηχανισμό, αν δεν τα βάλει σωστά, με σωστή σειρά και με μια τεχνική που λέει η εταιρεία, θα καταστρέψει τα γρανάζια. Θα το πάρει να το κλείσει, θα λες εντάξει, και με το που κάνει την πρώτη κίνηση, θα φας τα γρανάζια. Μάλιστα. Νικόλα, ο χρόνος περνάει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας άκουσε. Μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε. Θέλω να ευχαριστήσω εσένα. Εγώ ευχαριστώ. Μου έφερες και είπα κάποια πράγματα. Είπαμε αρκετά πράγματα, είπαμε ωραία πράγματα. Είπαμε σημαντικά πράγματα πάνω απ' όλα, που και εγώ, παρόλο που είμαι 20 χρόνια, 22 φτάνω στο χώρο, δεν τα ήξερα, μη σου πω ψέματα. Βέβαια, δεν ασχολούμαι με μηχανάκια. Δηλαδή, δεν θα πω φέρτο εδώ, μόνο καλά μια επισκευάζω. Και τελικά καλά κάνω από ό,τι καταλαβαίνω. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη. Τον Βασίλη, εννοείται. Και μέσα από την εκπομπή να ευχαριστήσω, γιατί πριν μια εβδομάδα σχεδόν είχαμε και επίσκεψη από τον επίσημο Ντάιβα, να το πω έτσι, τον President, πώς τον είπε, τον κύριο Χιτότσι, πώς τον είπαμε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ήταν λίγο περίεργο, αλλά μας έκανε την τιμή και από το κατάστημά μας να περάσει. Ήταν μεγάλη μας τιμή. Ο Αλέξης συνεχίζει και στέλνει μηνύματα. Εντάξει, βγάζει φωτογραφίες, δεν το πιστεύω ότι κάνει εδώ. Ο Αλέξης. Λοιπόν, ό,τι απορία θέλετε, μιλάνε και μαζί σου. Βεβαίως, ναι. Τα μηχανάκια που έρχονται στα καταστήματα και συνεργαζόμαστε έρχονται σε σένα, σε καλά χέρια. Όποιο μηχανάκι είναι αγορασμένο από ελληνικό κατάστημα και συνεργαζόμενο, βεβαίως να έρθει να το. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Συσκευάσουμε. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, πώς θα είδες τα πράγματα? Πολύ ωραία. Μάθαμε και σήμερα πράγματα. Σε βλέπω. Για τα μηχανάκια. Τον Ιχολίπτη θα τον κάνουμε ψαρά, έτσι. Την προηγούμενη φορά μου λέγε δεν το ξέρα η μάνα, το ακροβάτι, το ρατάλο. Τώρα θα αρχίσει να μας λέει για μαξίλι φρένα, για Ντάιβα, κούμα. Η Ντάιβα είναι η κορυφαία εταιρεία. Τέλος. Είναι, μιλάμε με Γιστάνες. Τέλειο. Τέλειο. Είχαμε και μια ψαρευτική παρενόχληση από τον Ιχολίπτη. Δεν βλέπω. Πιο πολύ για σόρπο, για σκληροπυρηνικό ψάρεμα. Δεν τον κόβω για light ψάρεματα. Δεν ξέρω. Εγώ σαν το survivor που τάω μέσα με το. Αν το βρούμε μαχαίρι, η Ντάιβα. Λοιπόν, παιδιά, άλλο ένα ψαρευτικό ραντεβού στο Crete FM μόλις έφτασε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε από όλη την Ελλάδα τον κόσμο που μας ακούει. Τα χαιρετίσματά μας από βορρά μέχρι νότο. Αν ξεχάσαμε κάποιον, ζητάμε συγγνώμη. Λοιπόν, την άλλη Τετάρτη στις 8 το επόμενο μας ραντεβού. Θα σας πούμε σε λίγες μέρες ποιος θα είναι ο επόμενος καλεσμένος μας ή θα είμαι μονότερμα εδώ. Να μην σταματήσω να μιλάω. Crete FM λοιπόν, 87 και 5. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, καλό βράδυ σε όλους. Σας αφήνω εσένα τελευταία σου. Και να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
κόσμος θαλάσσα. Αμάν, αμάν, όλος ο κόσμος θαλάσσα. Όλος ο κόσμος θαλάσσα. Σε εσύ σε τα τρογιάλι, όφου.